Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες, καμπτού το θε. Πάμε για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Θα κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Ladies and gentlemen, join us tomorrow the same time at the Young and the Restless. Πού τους βρίσκαν αυτούς, δασκαλάκι? Ε? The Bold and the Beautiful. Που αυτός, και χορτίζει και λίγο αυτοί με αυτές τις φωνές. Αυτός που έλεγε join us tomorrow the same time at the Young and the Restless. Όταν γύρισε το μεσημέρι στο σπίτι, έλεγε γυναίκα, wife, what do we have today? Bamias, oh what the f. Bamias again. Με αυτή τη φωνή, I'm coming. Oh my goodness. Με αυτή τη φωνή. Blow well the team. Σφύρα καλά την ομάδα. Ελάτε! Ελάτε! Κοπιάστε στην παρέα μας, κοπιάστε! Ελάτε, γιατί και σήμερα έχω Σωτήρη Δασκαλάκη, κυρίες και κύριοι! Το μικρό δάσκαλο πάνω από την κονσόλα. Όχι ρε φίλε! Όχι ρε φίλε! Ελάτε, ελάτε! Ελάτε, κοπιάστε! Τσάτ στο μικρόφωνο, Μάια Φεντομουτσουνάρ! Εδώ είμαστε, πάμε για ένα δύο ώρο ράδιο ψυχοθεραπείας και αντιψυχοπλακωτισμού. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντικά, μία τόφια ζουμουσάδα! Τι είναι ζουμουσάδα, μου γράφει χθες η γλυκύτατη Σοφία από το Κιλκής. Είναι όλο αυτό. Τι να μπούμε να εξηγήσουμε τώρα, όλο. Τι να εξηγήσουμε, όλο αυτό. Το ότι δεν μας πέφτει, π.χ. Το ότι βάλαμε στοίχημα το κεφάλι μας με Μποφίλιου για να βάλει 9 γκολ ο Τσουμπάκμπομ από τη στιγμή που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, ο οποίος τρώει πάρα πολύ λύκη, πάρα πολύ μπινελίκη, πάρα πολύ κακλίκη στη Σαουδική Αραβία. Γιατί η μόνη φορά που είδε δίχτυα είναι που κατέβηκε στην παραλία και ψάρευαν κάτι ψαράδες. Τελικά, ποιος είχε ανάγκη ποιον? Αυτός! 1-0! Ποιος είχε ανάγκη ποιον? Τελικά, ποιος ευνοήθηκε? Ποιος αναδείχθηκε? Ο ΠΑΟΚ από τον Πρίγιοβιτς ή ο Πρίγιοβιτς από τον ΠΑΟΚ? Μην πούμε τώρα το γνωστά για μοναστήρια να είναι καλά και τέτοια και αυτό. Δεν είπαμε, αναγνωρίζουμε ό,τι προσέφερε. Απλά το τι είναι ο καθένας σε μία σχέση φαίνεται μετά το διαζύγιο. Και ο χαρακτήρας και το πόσο άξιζε και το πόσο σημαντικός ήταν στη σχέση ο ένας και ο άλλος. Επίσης, μια και πιάσαμε για τις σχέσεις. Όταν βρεις ένα πρόσωπο με το οποίο έχεις χημεία, δεν ξεσηκώνεσαι. Δεν ξεμυαλίζεσαι. Εννοείται θα σε θέλουν κι άλλοι ή άλλες. Βάζετε το που θέλετε εσείς. Αν είναι αγόρι, μιλάμε για κοριτσάκι. Αν είναι για κορίτσι, μιλάμε για αγοράκι. Δεν ξεσηκώνεσαι. Δεν ξεμυαλίζεσαι. Ζεις την ωραία γλυκιά κατάσταση στην οποία έχεις έλθει. Την βιώνεις. Διότι το ίδιο πράγμα αλλού δεν θα το βρεις. Άρα λοιπόν, και όταν βρεις ένα τέτοιον, κοιτάς να τον κρατήσεις, γι' αυτό και θα υπογράψει ο Φερνάντο Βαρέλα, κυρίες και κύριοι! Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν ξέρω. Φερνάντο, εγώ αν ήμουν διαπραγματευτής, δηλαδή θα ξεχνούσα συμβόλαια αυτά που φτάσανε στο εκατομμύριο, 3-4-32, δεν υπάρχει. Δηλαδή πραγματικά του δίνουν αυτά που αξίζει, εγώ λέω, το παιδί, γιατί έχουμε κάνει το καλύτερο αμυντικό δίδυμο εδώ και 50 χρόνια. Πρέπει να πάω πάρα πολύ πίσω. Μου λες, όταν είχα Κοντρέρας δίπλα, ποιον είχα, δασκαλάκι? Αυτόν 1-0. Με Μάρκος Αντώνιο για λίγο. Ο Μάρκος Αντώνιο παθαίνει την... την πρώτη χρονιά. Ο Μαρκαντώνης τη δεύτερη με Μπρούνο Τσιρίλο. Δεν. Εντάξει, ο Τσιρίλο, οκ, ψυχάκια, ψυχάκιας. Ψυχάρα και ψυχάκιας. Ναι. Εντάξει. Αλλά ακόμα τον ψάχνει τον Σουάρες. Εκείνο το παλικαράκι που πήγε μετά, έπαιξε κάτι ομάδες. Μόνο λύπηση για τη Ρεάλ Μαδρίτης, μην λέτε ότι την αποφεύγω την κουβέντα. Μόνο λύπηση, μόνο ίκτο όταν έρχονται τα πιτσιρίκια του Άγιαξ και σε κάνουν γιογιό. Γελώ απλά που κάποιοι το καλοκαίρι ήθελαν τον Άγιαξ αντί για τη Βασιλεία. Η ίδια ομάδα είναι, έτσι, ξέρετε. Όχι ρε, ποιο Βασιλεία, τον Άγιαξ φέρε, τον Άγιαξ φέρε. Τους κάναν αλογάκια από το Magic Park. Τους κάναν αλόγατα, χαρτοκοπτική, μπλεκ, Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα, Σεραφίνο, τους κάναν.
Δεν ξέρω αν το είδατε. Νόμισα στη Ρεάλ ότι χωρίς τον Ζιντάν και χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο θα είναι το ίδιο. Και κάνουμε και μαγκές. Μόνο μεγάλο Σπάουκ φεύγει το μεγάλο του αστέρι και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και είναι καλύτερος. Επίσης, Κλοπ. Ζαλίστηκες. Μόνο ο μεγάλος Πάοκ έχει διαφορά και την κρατάει. Και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λέω τώρα κάνω τις συγκρίσεις ρε παιδί μου. Είναι άλλα πρωταθλήματα αλλά δεν μπορώ να μην κάνω τις συγκρίσεις. Και ο Λουσιάν Φόβγ. Ο Γάλλος της Ντόρτμουντ. Και στην Ντόρτμουντ το ίδιο πάθανε. Είναι 9 πόντους πίσω η Μπάγερν. Και παθαίνουν ήλιγκο. Την όσο των αστροναυτών, των πιλότων. Παθαίνουν ένα βέρτικο. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, πού είναι το μπροστά, πού είναι το πίσω. Και με κάτι Augsburg. Με τις λιβαδιές να πούμε της Bundesliga. Λιβαδιές που είπα λιβαδιά. Βλέπε τον κομπότη έτσι. Η μόνη φορά που έπεσε ήταν όταν ήταν μικρός από το ποδήλατο. Εκείνη τη μία φορά που του είπε ο μπαμπάς κομπότης βγάλε τις βοηθητικές. Σε κρατάω εγώ, σε κρατάω εγώ. Και που λες σε κρατάω εγώ. Και ξαφνικά φεύγει το χέρι από τη σέλα. Και γεια σας. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου στο ρόλο του μικρού λούστρου, ο Βασιλάκης Καΐλας. Κυρίες και κύριοι, κοπιάστε στην παρέα μας, ελάτε και σήμερα στο Ζουμουσού, ελάτε σήμερα και σήμερα στη μεγάλη παρέα, ελάτε γιατί έχουμε κέφια, ελάτε γιατί δεν πέφτει με τίποτα, ελάτε γιατί γουστάρουμε, κληρώνουμε και 4 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα με τον Ατρόμητα, το μυαλό μας εκεί. Τι λέμε από πέρσι τον Γενάρη. Αυτό τον Ιάπωνα. Το νου σας ρε μάλια. Αυτό λέμε. Ξαναβάλτε λίγο φίλε αυτό. Όπως ήταν, όπως ήταν. It can go home. Ήρθαν εξωγήινοι. Φίλε, μας πειράξανε το. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραίος. Ο Ιάπωνας φίλε έχει κάνει. Έχει κάνει σουξουμούξου. Τι κληρώνουμε σήμερα. 4 μαγικά χαρτάκια για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Δεν νοείται να υπάρχει ούτε άδειο σκαλοπάτι. Δεν μιλάω για κάθισμα. Την Κυριακή, νομίζω 5 και 4, αν δεν κάνω λάθος. Δεν νοείται να υπάρχει άδειο σκαλοπάτι. Εμείς λοιπόν κληρώνουμε 4 τέτοια εισιτήρια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Επίσης, δίνουμε σήμερα ένα καταπληκτικό τριήμερο στο Λίθος Hotel & Spa στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, σε ένα μαγεμένο μέρος, σε ένα υπέροχο καταπληκτικό τοπίο. Χορηγούς δεν είπα, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, παπάδες δώσαμε τις τελευταίες μέρες, το 12ωρο, εξαιρετικά δώρα, σκούπες, τάμπλετ, κινητά, φιγκραντήρες, ξανά τάμπλετ, ξανά κινητά, ξανά καφετιέρες, ιστορίες, χαμός, χαμός. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Μπουκάρετε, ενημερωθείτε για Bosch και Siemens, για τις βασίλισσες στις κουζίνες με την τελευταία λέξη τεχνολογίας και γρήγορα και με περίεργα συστήματα μέσα να γίνεται η μαγειρική απόλαυση. Μην το σκέφτεστε καν. Κάντε τη βόλτα σας και θα δείτε αυτό που σας λέμε. Φυσικά δεν ξεχνάτε Αιγαίων, το φρεσκότερο ψάρι στην πόλη. Το κοιτάς και σου λέει λογάκια. Σου μιλάει Αγίου Δημητρίου 70 214.000 το τηλέφωνο με το 2310 μπροστά και Ωραιόκαστρο 695666 σας το καθαρίζει από λέπια, από εντόστια. Μιλάει το ψαράκι. Κάνετε διάλογο. Τι γίνεται, ψάρωσες, πώς πας, είσαι καλός στην κεφαλιά ψαράκι και τέτοια. Και βέβαια και την Κυριακή ανοιχτά. Το παραγγέλνετε και έρχεται σπίτι. Όμορφα και ωραία. Και βέβαια για γλυκό, για τούρτα, για τσουρέκι παραδοσιακό, για ψωμάρε, βυζαντινό, ζαπάτα, ζυμωτό, τα πάντα όλα. Εκεί στην Καραολή και Δημητρίου 237 και 163 Νικολαίδης. Και βέβαια έρχεται τώρα που θα ζεστάνει ο καιρός το κορυφαίο, το πιο νόστιμο παγωτό στην πιάτσα. Με δικές τους γεύσεις που δεν τη βρείτε ποτέ πουθενά. Πουθενά. Και νανάμελια και βέλβε την Μπόσκο και. Όλες οι γνωστές γεύσεις εκεί. Στο Νικολαίδη. Στο μπάσκετ. Η ομάδα πλήρωσε την έλλειψη ρυθμού, το κακό ξεκίνημα. Τους τραυματισμούς. Ο κόσμος ήταν εκεί. 4.500 άνθρωποι, 4.500 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, στήριξαν την ομάδα. 4.500 ψυχές, 4.500 παοξάκια
ήταν εκεί πιστή στο ραντεβού όπως έπρεπε, μαζί και η ομάδα ποδοσφαίρου με πρώτο και καλύτερο τον Αντρέ, τον αρχηγό. Βρέθηκαν εκεί και η βραζιλιάνικη παρικία και παρέα, Μάτους, Ερίκε, Ζαμπά, Χαμογελαστή και ο Πασχαλάκης και ο Σφιντέρχη. Ήταν εκεί ο Άκπομ, όλοι τους. Του λέγω του Άκπομ, άντε βάλε κανένα γκόλ, Τσατσαρός θα παίξει Μποφίλιου. What? Αντιμάχτη Μποφίλιου, αλλά βρέθηκαν ζουμουζάκια εκεί, φίλοι, και του είπαν, άντε βάλε κανένα γκόλ. Όχι μόνο στο κύπελο, γιατί στο κύπελο μην ξεχνάμε, δεν έχουμε παράπονο από τον Άκπομ γενικά, την ώρα που έφυγε ο Μπρίγιοβιτς. Έβαλε γκολ στο κύπελο που μετράει όσο τρία στον πρωτάθλημα εκεί. Θα τα βάλει, μη στεναχωριέστε. Δυο χατρίκ είναι! Νατάσα! Αυτά. Λέω εγώ. Κατέρευσε το αφήγημα του Άκα όταν κατεβαίνει στην Αθήνα, χάνει μέσα έξω. Όπου σας βρήκε το σκουφί, σας εγλεντοκόπησε. Όπου σας βρήκε. Μέσα όξω. Με 10! Με 10! Μέσα όξω! Πάρα πολλά χρόνια είχε να συμβεί αυτό, να μην χάσουμε πουθενά από τους λεγόμενους μεγάλους. Από το 1976, πάρα πολλά, 76, δηλαδή ήμασταν 5 χρονών και είμαστε τώρα 47-48. Είναι κάμποσος καιρός. Ξέρετε ποιο είναι το πιο ωραίο και τι χαίρεται ο κόσμος? Δεν είναι μόνο ότι θα πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι ότι δεν είναι φωτοβολίδα. Ότι αυτό δεν είναι κάτι που έτυχε. Δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε, όπως π.χ. πέρσι η Χάρτινη. Ακούσατε τι είπαν οι οπαδοί της Χάρτινης που πήγαν στα Σπάτα επίσκεψη? Αρχίσαν οι επισκεψούλες. Έτσι είναι. Όταν καταραίει ο μύθος και στον κόκκινο, είχαμε επισκέψει τα αποδυτήρια Αθήνα 7 και στη Χάρτινη επίσης το ίδιο βλέπετε, όταν έρθει μια κανονικότητα στο ποδόσφαιρο, μια κατάσταση που δεν κερδίζεις εσύ ό,τι και να γίνει, είσαι δεν είσαι καλός, όταν δεν σου δίνουν τα πέναλτι τα ανύπαρκτα, όταν δεν κόβουν συνέχεια τον αντίπαλο με ανύπαρκτα offside, όταν κερδίζει κάποιος άλλος ο οποίος αξίζει να κερδίσει, και όταν ξαφνικά λένε τι έγινε ρε παιδιά, δεύτερο χρόνο χωρίς πρωτάθλημα, λες τον Ολυμπιακό έχουν πάθει μεγάλο κοκομπλόκο που λένε, αβαβάου παπαπάου, και αρχίσαν οι επισκέψεις. Για να σας δω πουλάκια μου, για δείτε λίγο πως είναι να ζεις με αυτό, να πρέπει τις Δευτέρες να πας στη δουλειά σου ή οπουδήποτε, στο σχολείο, οπουδήποτε να πας, στο συνεργείο, να οδηγήσεις μακριά γιατί είσαι οδηγός, γιατί είσαι φορτηγατζής, οποιαδήποτε, να πας στη δουλειά σου με δεμένο κόμπο το στομάχι. Πρόσεξε, αυτό είναι η μισή πίκρα μόνο, γιατί εμείς είχαμε και την πίκρα ότι δεν κερδίσαμε, με σφάξαν κιόλας ή γίναν τα ίδια έσχη, που εσάς τώρα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, ούτε στη Χάρτινη ούτε στον κλέφτη, έτσι. Αλλά δείτε λίγο τη γλύκα. Έτσι εγώ 33 χρόνια πλήθυνα τον κόσμο μου. Αύξησα με ραγδαίες ταχύτητες, με ραγδαίους ρυθμούς τους οπαδούς. Πολλαπλασίασα τον κόσμο χωρίς να υπάρχει το καύσιμο του τίτλου μέσα για να προχωρήσει το όχημα. Χωρίς η ψυχή να ποτίζεται με χαρές. Δείτε λίγο τη γλύκα τώρα. Επισκεψούλα. Πήγανε τη ΣΑΕΧ στα Σπάτα και τα βάλαν με τους παίχτες. Πήρατε, λέει, πέρσι το πρωτάθλημα και επαναπαυτήκατε. Χαλαρώσατε, λέει, και δεν προσπαθείτε. Μέσα στα λόγια τους, να ξέρετε, όλοι γνωρίζουν την αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν την αλήθεια. Όλοι. Βγήκατε Star Ελλάς επειδή βάλατε τρικλοποδιά στην πιο όμορφη. Και είστε κράμα Βασιλιάδου, Τρίφων Ιβάνοφ, Μπακατσιά και Κωστίν Λάζαρ.
Δεν θέλω να πιάσω το στόμα μου το μεγάλο ράντε πάμπριτσα, μέρες που είναι. Δεν θέλω. Ένα τέτοιο κράμα. Και βγήκατε στα ρελά και καμαρώνετε και βάζετε για την κορώνα. Που τις βάλετε τις Ελληνίες καρφιά στο πάτωμα, τις πιο όμορφες. Που βγήκε και όλοι λέγανε τι κοπέλα είναι αυτή. Και τις βάλετε πλοποδιάρι, τις μπρόξατε στις σκάλες ρε. Και έσπασε τη μέση της. Και καμαρώνετε. Μόλις σας δει το φως μέρα σας πούνε. Αυτή είναι ρε φίλοι, πιο όμορφη. Αυτό έγινε φέτος. 0 βαθμούς στο Champions League. Πέρασε ο κάθε πικραμένος. Όπως λέει το τραγούδι, πέρνα και εσύ όπως πέρασαν και οι άλλες. Πέρνα και εσύ, κάνε το κορμί μου σκάλες. Και πόσους βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα? 20, 25, 30, 48, 152. Ρίζα του 12, λογάριθμος του 9. Ξεγυμνώθηκαν. Πόσο ωραία είναι η αλήθεια. Πόσο μπορεί να ταλαιπωρήθηκα. Πόσο μπορεί να βασανίστηκα. Πόσο μπορεί να ξενύχτησα. Πόσο μπορεί να έφαγα τις άρκες μου πέρσι. Αλλά θυμάστε τι λέγαμε μέσα στην ταλαιπώρια και στον πόνο. Από αυτό θα βγούμε ατσαλένοι. Από αυτό θα βγούμε δυνατοί. Θα βγούμε ενωμένοι, συσπηρωμένοι, χαλιβδωμένοι. Θα βγούμε πιο ΠΑΟΚ. Τη θυμάστε την κουβέντα. Πέρσι τέτοιες εποχές που λέγαμε τώρα πιο ΠΑΟΚ από ποτέ. 4 Μαρτίου, το θυμάμαι φίλε. Το θυμάμαι, ξεχνιούνται ποτέ αυτά? Ξεχνιούνται? Περιμένω ακόμα να δω κάποιο κανάλι να κάνει ένα δεκάλεπτο αφιέρωμα στον Ιβάν Σαββίδη που πλήρωσε 250.000 για να πάνε στην κλινική στο ΑΧΕΠΑ τα μηχανήματα ορειλά. Δεν είδα κανέναν. Καμιά πρεμούρα. Περιμένω επίσης να σταματήσουν σαν το τατουάζ και το πέτα τη φριτέζα στο σύριαλ κάθε μέρα να δίνουν. Ο τάδε από την υπόθεση Τζίλου έκανε αυτό. Ο εκείνος μίλησε με τον τάδε. Δεν θέλουμε πληροφορίες. Θέλουμε να τους δουν να πληρώνουν. Να μπουν μέσα. Όταν λέω να πληρώνουν, όχι λεφτά. Μέσα! Βραχιολάκια και συντονή. Να βάλουν ριγέ φανέλα. Κανονικά. Είδατε εσείς τίποτα? Η κουκουβάγια από τα βιβλία. Το βλέμμα. Στο άπειρο. Μίλησε με αυτόν λέει, μίλησε μετά. Και παιδιά, και τι έγινε? Όλοι πέσαν τώρα, προσέξτε. Ο Όφη λέει που πέρσι είχε στήσει ένα μάτς, λέει αν είχε στήσει με τον Αιγινιακό. Ολυμπιακός Βέρεια. Κανονικά φίλοι 18. Θα μπώνει, θέλει και εντυπωσιάζει. Τίποτα έτσι, ήταν απλά Κυριακή απογευματάκι. Όλα εντάξει παιδιά, όλα τακτοποιημένα. Όλα τακτοποιημένα. Προχωράμε. Αυτό έγινε λοιπόν. Αρχίσαν οι επισκέψεις. Για να δείτε λίγο τώρα. Πώς τόσο καιρό εγώ έτρωγα τις άρκες μου. Πώς μου μαυρίζατε τις Κυριακές. Μέσα στα άλλα προβλήματα που έχει ο Κοσμάκης. Με τις δουλειές του. Με τα οικονομικά του. Μέσα στη στεναχώρια που έχουμε και για το εθνικό μας θέμα. Το καταλαβαίνετε εκεί πέρα κάτω. Τεράστιο μήνυμα πανό χθες, υπέροχο. Μήνυμα που το είδε όλη η Ευρώπη. Ένα τεράστιο υπέροχο πανό για τη Μακεδονία. Δεν ξεχνάμε. Και στο ποδόσφαιρο το πανό που το βλέπει όλος ο κόσμος στο κέντρο. Και ξαναγυρίζω και λέω, για δείτε λίγο τη γλύκα. Δείτε λίγο πώς είναι. Να μάθετε να ζείτε με αυτό, διότι όπως έλεγα και νωρίτερα, δεν είναι μία φωτοβολίδα. Ένα τσαφ στον ουρανό. Α, τι ωραίο σβήνει, γεια σας. Ένα δευτερόλεπτο. Το πρόλαβες? Ούτε καν το έχεις προλάβει με το κινητό. Το πυροτέχνημα. Το βεγγαλικό. Το χάσες. Τέλος. Δεν είναι όπως η ΑΕΚ πέρσι. Δεν είναι μια φορά μόνο. Γι' αυτό χαίρεται ο κόσμος. Επειδή βλέπει μια ομάδα που χτίστηκε με κόπο, με υδρότα, με πόνο και είναι έτοιμη. Αυτοί που ήρθαν το χειμώνα, ο Ολιβέιρα, ο Σφιντέρσκι, οι υπόλοιποι, ο Ίγκασον, ήρθαν, δεν ήρθαν για τώρα. Τώρα θα βοηθήσουν. Είναι για να παίζω εκεί που έβλεπα χθες το βράδυ. Αυτό είναι. Ετοιμάζομαι από τώρα, δεν θέλω τώρα, κάνω την κίνηση, αλλά δεν φαίνεται. Για να του χρόνου κάνω την προεργασία, τα προκαταρτικά και έρχομαι... Να ξέρετε, στάση και μπαμπ.
Αυτός που έφυγε εκτός Ελλάδος, λέει ο Χρήστος, γεια σου Χριστάρα, γεια σου Τσίκο, τι στέλνεις ρε άνθρωπε πρωί-πρωί, τι στέλνεις. Αυτός που έφυγε εκτός Ελλάδας για την υπόθεση Τζίλου, είχε απαγορευτικό να φύγει εκτός συνόρων, είχε διαπράξει 50 ληστείες στο λεκανοπέδιο. Έκανε γιοβιλέο ο άνθρωπος. Δεν το ξέρετε παιδιά τι λέει ο νόμος. Μέχρι 49 ληστείες είσαι σε μια κατηγορία Α, παίζει Ιντερτό το ράπαν. Από 50 και πέρα παίρνεις το κύπελο, σηκώνεις, φυλάς κανονικά, το κλέβεις, κλέβεις την παράσταση, κλέβεις το κύπελο, δέρνεις και κανένα δυο, έτσι. Λοιπόν, και κερδίζεις επειδή είσαι ληστής τι, στην πλατεία ληστών στην Κέρκυρα, σκοτώνονται για σένα. Και πας εκεί εκδρομή, στη ληστών. Αυτός λοιπόν συμπλήρωσε 50, να μην το γιορτάσει. Ε, τι θέλετε ρε, απάνθρωποι. Έτσι, στεγνά, ξερά, τίποτα να μην χαρεί. Και στις 50 ληστείες, δώρο. Εισιτηριάκι, αρχικά για Ρωσία και μετά για Γερμανία. Τουρνέ. Έτσι. Δεν κατάλαβα. Τόσο κόπο έκανε ο άνθρωπος. Έτσι γίνεται η ληστεία. Έχετε κάνει ποτέ ληστεία να ξέρετε. Αν δεν έχετε κάνει ληστεία να μην μιλάτε. Όπως λέγεται και μια ψυχή. Αν δεν είσαι μάγειρας να μην λες. Λέω τώρα. 50. Στις 50 λοιπόν ολοκληρώθηκε. Κανονικά θα έπρεπε να κάνει και ένα πάρτι με μπαλόνια 50 και τα λοιπά, να καλέσει τους φίλους του. Να πει παιδιά, σας μάζεσαι εδώ σήμερα γιατί είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή για μένα. Με πολύ κόπο, σε ευχαριστώ για εσάς που βοηθήσατε στο ξεκίνημα. Να κάτι πορτοφόλια στο λεωφορείο, να κάτι τσάντες στη Λαϊκή, μέχρι να φτάσουμε στις μεγάλες τράπεζες που για μας είναι πραγματικά μια καθιέρωση στο χώρο. Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου που μου έδωσαν τις βάσεις για να μπορώ να γίνω ένας αξιοπρεπής ληστής, να ληστεύω τον κόσμο, τις τράπεζες. Θέλω να ευχαριστήσω εκπαιδευτές μου, με έμαθα να δέρνω, να χτυπάω στα γόνατα, να μπορώ να διαπράττω τέτοιου είδους εγκλήματα που δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τους ευχαριστώ που ήταν εκεί για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω πάνω από όλα όμως την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία με στοργή, με προδέρμ, στάθηκε πάνω από το κεφάλι μας και βοήθησε να εξελιχθούμε, να γίνουμε καλύτεροι εγκληματίες. Ένα ευχαριστώ σε όλους σας. Είναι πολύ λίγο. Μπράβο! Άξιος! Α, είναι από κάτω, χειροκροτούν όλοι. Είναι οι συνληστές αυτά. Μπορεί να έχει καλέσει και θύματά του. Δηλαδή κάποιος που ληστεύτηκε να ανέβει να πει γεια σας. Ακούγομαι. Ένα, δύο. Ναι. Γεια σας. Λέγομαι Αναξίμανδρος Θυματόπουλος. Είμαι ένας από τους διευθυντές τραπέζης που ο συγκεκριμένος κύριος λίστεψε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να πω ότι μεγάλη μας τιμή που ο 50ρίσιος ληστής ήρθε και μας επισκέφτηκε. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλω και εγώ να βάλω ένα μικρό λιθάρι, να πω ότι τέτοιοι ληστές πραγματικά είναι πρότυπο για τους άλλους ληστές. Τέτοιοι ληστές πραγματικά μας δείχνουν ότι αυτός που προσπαθεί, αυτός που πραγματικά θέλει κάτι, το πετυχαίνει. Και βέβαια με σφυρί και καλέμι φτιάχνει το μικρό γαλματίδιο του. Να είναι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα τέτοια, άντε και στο 100ο ιωβιλέο. Άξιος! Άξιος. Αυτά. Ποιος ήταν λέει ο αγαπημένος τραγουδιστής αυτό που χτύπησαν τον Τζίλο? Ο Νεκτάριος Φυράκης, λέω εγώ τώρα. Στην ΑΕΚΟΣΤΗ έχω ρουκζούκ. Έχεις, ε? Το έχουμε! Προσέξτε, δεν τα λέμε εμείς! Ακούστε τι γίνεται στο ροκ-ζουκ! Ζέτα Μακρυπούλια. Είστε έτοιμοι. Να ακούστε. Έλα να βάλουμε ακουστικά. Η λέξη είναι κάβουρας. Έτσι. Ο κάβουρας. Okay. Και ο χρόνος σου αρχίζει από ροκ-ζουκ. Ο Μελισσανίδης τι είναι? Τίγρης. Αλλιώς. Πρόεδρος. Αλλιώς. Λεδάρι. Εκτός από το Τίγρης, τι άλλο τον έχουν πει? Τι τον έχουν πει? Κάβουρας. Δεν θέλω να πω ότι τα παλικαράκια αυτά σομπούτεο τσιμεντάκι θάλασσα βυθός. Λέω εγώ δικές μου λέξεις. Δεν θέλω να πιστεύω ούτε καν. Απλά δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Τι ωραία που είναι η αλήθεια. Ελπίζω να μην τους φάνε τα καβούρια.
Έτσι. Προσέξτε τώρα τα παιδιά αυτά, ούτε. Δεν... Α, δεν ξέρω αν είναι και ΑΕΚ κιόλας. Στα μπίπια του και η μπάλα, όπως κατάλαβα. Όμως, πόσο. Υπάρχει περίπτωση ποτέ αυτό να πει. Κάβουρας. Ιβάν Σαββίδης, Γαλαντόμος. Όχι άλλο. Ευεργέτης. Όχι άλλο. Πόντιος Ξεροκέφαλος. Όχι άλλο. Άπλας. Όχι, έχει βοηθήσει οικογένειες, επενδυτής. Αυτά, άλλοι φεύγουν, αυτός φέρνει λεφτά. Όχι, άλλο. Σώζει γυρίσει που θα πήγαινα σε τουρκικά χέρια. Άλλο, άλλο, άλλο. 250 χιλιάρικα στο νοσοκομείο το ΧΕΠΑ. Άλλο, άλλο. Καβουριάς. Τι ωραία που είναι η αλήθεια, παιδιά. Είδατε. Αυτά που λέτε. Περιμένουμε φέτος το καλοκαίρι να δούμε τους επενδυτές χωρίς τα 25 μοίρια του Champions League. Με μεγάλη προσμονή και χαρά, τι θέλουμε εμείς, ΑΠΑΟΚ! Θέλουμε έναν δυνατό Ολυμπιακό. Χτυπάω την πλάτη. Φίλε, κρίμα. Κρίμα τώρα να μένεις Φεβρουάριο μήνα έξω από όλα. Δεν είναι ωραίο. Σε θέλω δυνατό. Να ανέβει ο ανταγωνισμός. Άντε, Ολυμπιακάρα, ρε. Έτσι. Άντε, σε θέλω δυνατό. Το ίδιο, παιδιά. ΑΕΚ, αυτά τώρα τι θα κάνεις, Αγία Σοφιά, έτσι κάθε φορά που κάνει ΑΕΚ. Μπήκε και μια σκαλωσιά. Να οι φωτογραφίες, σηκώνεται ο πυλώνας. Οι πυλώνες. Παιδιά, μη σας θέλουμε δυνατούς, παιδιά. Δεν είναι. Πόσο καιρό με χτυπούσαν στην πλάτη. Ερχόσαν, πέραν τα τριγωνάκια, πέρατε τα τσουρέκια, βλέπατε τις ομάδες σας, με σφάζανε και φεύγατε. Και μου λέγατε και τον καλό το λόγο. Να τον βράσω τον καλό σας το λόγο. Δεν θέλω τίποτα. Σώθωμα κι εγώ μωρά κάθε τόσα χρόνια. Και τώρα δεν πέφτει με τίποτα. Κάθε Παρασκευή, και αυτό είναι αποκλειστική πληροφορία σε παγκόσμια διαπλανητική πρώτη, κάθε Παρασκευή φεύγει ένα αεροπλάνο, τσάρτερ, και φεύγει για τον Βόρειο Πόλο. Είναι μέσα 50 παοκτσάκια, τα οποία τι κάνουν, γεώτρηση για πετρέλαιο στο Βόρειο Πόλο, χωρίς μηχανήματα! Απλά πάνε εκεί, χραπ, τα παντελόνια, ψ, όλοι μπρούμητα ρε, χακ, μπρούμητα, πετρέλαιο παιδιά! Και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τίποτα, πώς λέγαμε χθες, η Βαλαβάνη. Φοβάμαι λέει τα πουλιά, τα γυμνά πουλιά λέει τα φοβάμαι. Και έτσι λέει η Ναταλία, εγώ τα αγαπάω όλα. Ζουμουσούρες σας λέω, να το ξέρετε. Θέλω το πούλμαν, τους θέλω επάνω, ξεζώνω τους, δηλαδή με την κουστούμια, αλλά τα μπουκάμισα να είναι απ' έξω το μισό, απ' έξω μέσα, οι γραβάτες στραβά, ανοιχτά τα κουμπιά, άλλοι το σακάκι γυμνή, μόνο με το σακάκι επάνω, άλλοι με το σακάκι ή το μπουφάν στη μέση, με σκούφους, με αυτά, με κασκόλ, όλους θέλω αναμαλιασμένους, με διπλωμένο το παντελόνι ψαράδικο για να μην βραχούν επάνω στο πούλμαν, και θέλω! Στην οροφή του Πούλμαν, εκτός από τον κύριο Γιάννη, τον Ευεργέτη, να είναι μαζί, καλά θα είναι και ο γιος, θα είναι και όλα τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, αναμαλιασμένοι αυτά και τα λοιπά. Τσιμισκή, Αγγελάκη, γωνία, για να φτάσει στο Λευκό Πύργο, 8,5 ώρες! Εγώ την πρότεινα την ιδέα, ας ακούσει κάποιος. Δεν ζητάμε τίποτα για τις ιδέες μας. Το ίδιο τρελαμένοι με εσάς είμαστε, να ξέρετε. Κορδέλα στο Μέγαρο Μουσικής, κορδέλα στη Χάμφ, μπροστά στο μουσείο, στο Βυζαντινό, μπροστά στο Δημαρχείο, κορδέλα εκεί, κορδέλα και εκεί. Δεν περνάει κανένα αυτοκίνητο για να πάει από το κέντρο προς το Μέγαρο. Μόνο ένα πούλμαν από το Μέγαρο θα έρθει προς το Λευκό Πύργο. Πλημμύρα ο κόσμος, αριστερά δεξιά αψίδα θριάμβου, με πυρσούς, η νύχτα θα γίνει μέρα, αυτό. Κάτω το αυτό. Μπορεί να γίνει και στην παραλία, δεν έχουμε πρόβλημα. Κάτω το και στην παραλία. Αυτά. Έρχεται. Πάνω απ' όλα όμως, μην ξεχνάτε, αυτό το οποίο λέμε από πέρσι το Γενάρη. Ατρόμητος. Καμία χαλάρωση. Κανένας εφησυχασμός.
Καμία αλαζονία, καμία έπαρση. Προσιλωμένη στο στόχο. Το νου σας καλά. 3 βαθμούς με ατρόμητο. Το τι θα γίνει στο κύπελο Παρασκευή 12 η ώρα. Θα το ξέρουμε την Παρασκευή. Ας γίνω την Απρίλιο. Ας το αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει τώρα. Απρίλιο τα μάτς στο κύπελο. Ας έρθει όποιος θέλει. Θέλει να έρθει η ΑΕΚ τώρα, έτσι όπως είναι η ΑΕΚ τώρα μέσα έξω, κανένα πρόβλημα. Θέλει να έρθει ο Αστέρας, να έρθει η Λαμία, όποιος θέλει ας έρθει, κανένα. Ας έρθει και ο Ολυμπιακός άμα θέλει. Μπορεί. Όχι, λίγο δύσκολο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Στο official κομμάτι το βίντεο κλιπ του Δημάκη, αν δεις από κάτω φίλε, όλο ΠΑΟΚ, όλο Τούμπα, έλα στην Τούμπα, να στο, το, έλα, δηλαδή κανονικά έτσι. Δώσαμε γραμμή κατευθυντήρια, αδερφέ, να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πουλάκια μου, πουκοβλάσταρα. Μην ξεχνάτε, κορυφαίο συνεργείο στην πόλη, Ελλάσσο το σέρβις, 47-43-12. Τα πάντα όλα, συνεργείο, βαφείο, καλύμπρες, όλα, τμήμα εγκραεριοκίνησης, τμήμα ελαστικών. Άνοιξε το! Για αναδόμηση, για ανακαίνιση, για διακόσμηση, ο κορυφαίος είναι ο Δημητριάδης Construction. 323-003. Σας το κάνει παλάτι το σπίτι. Παλάτι. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτές σήμερα. Ναι. 2310. Όχι ρε Γιώργο. Τσιτιστής σκόνης σήμερα. Με ένα τρομερό ελιγμό. Προσπέρασες άλλους 4. Έχω παθενηθεί με το γραφαδόρο από την κορυφή μέχρι τα νύχια κάτω. Κατά λοιπόν, το πασαδόρο, έτσι, υπάρχει ο γρασαδόρος. Το πασαδόρο, ναι. Αυτός που σου κάνει το γράσο δώρο. Πάρα πολύ ωραία. Σε ακούω, αγαπημένε μου Γιώργο. Γιώργο! Να ευχαριστήσω τον φιλαράκο μου, τον Παναγιώτη, για την προσφορά. Βεβαίως. Δεν πειράζει, θα πέσει κάποτε. Για το... Δεν πέφτει ποτέ. Όχι, θα πέσει κάποτε. Όχι, θα σε μαλώσω! Εδώ θα τα χαλάσουμε, Γιώργο! Δεν λέμε θα πέσει. Εσύ που θα πέσει κάποτε, είπες. Μιλάμε για το πόζα. Άλλο. Εκεί εννοούμε. Εκεί και αν δεν πέφτει. Ναι. Ήθελα να ξέρω, ο κύριος εισαγγελέας και ο αθλητικός δικαστής θα καλέσει τον παππούλι αυτόν να του πει τι εννοούσε ότι έχει 5 εκατομμύρια και τους κρατάει για να τους μαρινάρει. Να τους παστώσει. Τους κρατάω 5 εκατομμύρια. Άμα είστε πώς το είπε, άμα δείξετε καλή διαγωγή θα τους κρατήσω. Ναι, δηλαδή... Ωραία, μιλάμε για πρόκληση. Ρε μαζέψτε τον κάποιος. Είπαμε ότι ο γέρος ή θα πέσει από... ή θα πέσει αυτός... Ή από πέσιμο ή από χέσιμο. Μπορούμε νομίζω άνετα να το πούμε. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακή λέξη. Έχει συμβεί σε όλους. Η γαστρεντερίτιδα είναι φίλη μας. Και βγαίνει το άρθρο ο Ισπανός και γυρίζει και λέει 3-7-21. Σόπα, ναι. Η 21 παίζεται εκεί την παραμονή της πορτοφρονιάς. Δεν παίζεται από τώρα. Με ρεβίθια και όχι με κέρματα. Αχ, τρελαθούμε. Δηλαδή αυτοί θα πάρουν 21, εμείς θα πάρουμε. Ναι, ναι. Οκ. Γεια σου Γιωργάρα μου. Έγινε σήμερα. Δεν θέλω να με βάλει στην κλήρωση. Δεν σε βάζω κιόλας αφού δεν θες. Δεν πέφτει με τίποτα, φιλιά! Γεια σου, Γιωργάρα μου! Γεια σου, Γιωργάρα μου! Το στοίχημα δεν το πήρα πίσω για τσουμπάκπομ, Χρήστο. Όχι. Ξακολουθώ και τον στηρίζω. Ας βάζει αυτό στο κύπελο, ας κερδίζω εγώ και δεν με νοιάζει! Την ίδια την Ποφίλιο θα τη φέρω και στο στούντιο κιόλας. Έτσι. Άρχισε να μας αρέσει κιόλας σιγά-σιγά, έτσι. Ιδρυματισμός. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε, Ευθύμιος από Περιστερά, παίρνω πάλι σήμερα. Καλώς το Περιστερά! Τι γίνεται? Όλα καλά, εσείς. Έλα, παίρνω από πάλι την κριάδα μου, λοιπόν. Όχι, πολύ ωραίο, μ' άρεσε αυτό εχθές, να ξέρεις, δεν είναι καθόλου κριάδα. Θυμάσαι. Βέβαια το θυμάμαι. Για λοιπόν, πες. Καταρχάς, τα παιδιά για το Ρουκ-Ζουκ, καλό είναι να μην τα πολύ αναφέρουμε, γιατί θα φάνε σίγουρα πρόστιμο αυτό που είπαν και αφαίρεση βαθμών από το παιχνίδι. Αυτό είναι σίγουρο. Αν φύγουν ποτέ από το παιχνίδι. Ναι. Αν είναι σωστό και αυτό, μα κατεβούν οι άλλοι. Λοιπόν, επίσης θέλω να σχολιάσω το κύπελο ή φάβα. Δεν ξέρω, εμένα φάβα μου αρέσει. Ας πάρουν φάβα τα παιδιά. Νομίζω έγινε γνωστό αυτό χθες. Και κάτι τελευταίο, εντάξει, λίγο πιο σοβαρό. Οι Ολυμπιακοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι με την ομάδα τους και κάνουν διαφήμιση και τέτοιο. Αφού είναι τόσο ικανοποιημένοι, εγώ τους υποστηρίζω πάρα πολύ και στο ίντερνετ. Τους λέω, παιδιά, παρακαλώ να κρατήσετε την ομάδα για τον χρόνο. Νομίζω θα σκορπίσετε. Έτσι. Και τον Μάρτ και τον προπονητή τον ίδιο. Βέβαια, αφού είστε τόσο ικανοποιημένοι, αφού παίζετε την καλύτερη μπάλα, δεν αλλάζει κάτι. Ομάδα που,
Ομάδα που είναι επιτυχημένη την αλλάζει στη συνταγή. Δεν έχει κάτι να αλλάξει. Μαζί εμείς τους. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι για να παρουσιαστούμε με καλό πρόσωπο αφού δεν παίζουμε την καλύτερη μπάλα, να κάνουμε και άλλες μεταγραφές. Οπότε. Έτσι, να δούμε το κάτι Ολιβέιρα, κάτι Σφιντέρσκι, ακριβώς. Όπως ναι, κάτι τέτοιο. Κάτι φτωχό πυρετό. Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, μην κρατάω τη γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, αδερφέ μου. Πολύ δυνατό, καινούριο. Χθε είπε πολύ ωραία ατάκα. Πρώτη φορά. Ευθύμης από αριστερά. Πολύ ωραία. Θα σου πω μετά τώρα γιατί περιμένουν πέντε. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the child. Κώστα. Έλα. Ο Γιάννης είμαι. Έλα ρε Γιάννη. Πάλι από το πηγάδι παίρνω τηλέφωνο. Είσαι ο πηγαδίτης του Εγάλεο. Μαζί με κλί και τσούξτο. Αγόρι μου. Έλα, πού είσαι, Στουτγκάρδη, είσαι, πού είσαι, έξω από τη Στουτγκάρδη, πού? Έλα. Πού είσαι, λέω, πού είσαι. Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη, αυτό λέω, μέσα στη Στουτγκάρδη ή απ' έξω. Απ' έξω, απ' έξω, απ' τα περίγωρα. Αγόρι μου. Απ' το Ρούριτ, απ' το Ρούριτ. Απ' το Ρούριτ, για πες. Λοιπόν, σήμερα στις ειδήσεις, έτσι ανακοινωθέν από την οδική οικογένεια της. Η χθεσινή ημέρα θα οριστεί ως εθνική ημέρα, εθνική επέτειος, ναι. Το μοίρασμα των σακουλιών. Των σακουλιών. Πάρα πολύ ωραία. Σακούλες. Παγκόσμια ημέρα σακούλας. Τα χάρτινα τα σακουλάκια που έχουν στο αεροπλάνο με το φουκουπέντες, έτσι να κάνεις το μετουλίσου. Θέλαμε τον Άγιαξ, όχι Βασιλία. Πω, τον Άγιαξ. Παιδιά, τι κάνανε αυτός ο σέρβος του Άγιαξ, ο Τάντιτς, όπου, ό,τι ήθελε. Φαντάζεσαι σήμερα το πρωί στο Real Madrid FM. Έλα, να φύγετε όλοι ρε, να φύγετε ρε, ρε Πέρεθ, έδιωξες τον Ζιζού ρε κουφάλα. Πέστε με τον πόνο μας, ξέρουμε που μένετε. Ρε Μόντρια τις χρυσές μπάλες και τα αρχή. Παιδιά μην βρίζετε παιδιά. Καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη. Και το αντίθετο και το αντίθετο στην Ισπανία έτσι η μέρα πένθους. Πένθους βαρύ το πένθους. Αυτό λέω στο Real Madrid FM σήμερα. Έτσι. Θα βγαίνουν να βρίζουν τον Μπέιλ. Ρε βάλε λέγεται το όνομά σου, όχι χάσε. Βάλε γράφει στη φανέλα, βάλ το. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το στοίχημα της Μποφίλη λίγο να τα αλλάξεις. Ναι. Και να βάλεις... Σφιντέρσκι. Όχι, τις κόκκινες κάρτες του Ζαμπά. Α! Μα σταματήσαμε να παίζουμε στο ΆΚΑ όμως, τελειώσαμε από εκεί. Δεν ξαναπάμε. Έχουμε κάτι αγρίνια, έχουμε κάτι... Α! Υπάρχει ένας τελικός, ναι, σωστό. Υπάρχει ένας τελικός. Έλεγα για το πρωτάθλημα, ότι τελειώσαμε με Αθήνα. Έχουμε κάτι αγρίνια, κάτι Λάρισες, κάτι Γιάννενα. Μάλιστα. Τα λίμα. Γεια σου, Γιαννάρα μου! Έχουν σκάσει κάτω, έτσι. Δεν θέλουν διπλό αγώνα, γιατί θα πάνε τείχο-τείχο. Δεν αντέχετε. Δεν αντέχετε. Θέλουν μία και έξω. Όποτε θέλουν, όπου θέλουν. Ξεσημαίνει. Όποτε θέλουν, όπου θέλουν. Όπως θέλουν. Και για όση ώρα θέλουν. Για όση ώρα. Ακριβώς. Φιλιά, γεια σου Γιαννάρα μου. Ζουμουσού στον Τγκάρδη. Διαλείπεν κούσε μομέντε. Βουλουγκουμού στα γερμανικά. Το ζουμουσού. Φιλιά, το βουλουγκουμού δεν είναι φίλε σαν αρρώστια. Τι έγινε, άσο άλλος πήγε στην Αφρική. Τι, εκεί σε κάτι αυτά, με κάτι ελονοσίες. Τι, πέθανε από βουλουγκουμού. Όχι ρε μα. Σόφαρε τον νόζα. Βουλουγκουμού, κοιμάσαι το οξύ βουλουγκουμού. Καλημέρα. Μπορεί να είναι βέβαια και ζαϊρινός σε σέντρεφορ. Έτσι. Ο Βουλογκομό, ναι! Καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το να κεσάργησες! Είσαι ο! Ο Μάρκο είμαι. Ο Μάρκο! Από το Βαμπάστεν ή από το Μάρκο το νόμισμα? Όχι ρε, μη με ρίχνεις έτσι. Τον δολάριο! Μπα, δεν έπεσες ποτέ εσύ. Τι, δεν μου τι, λες. Ναι, για πες. Πρέπει να πούμε τι είναι το ζούμου σου στους νέους ακροατές. Η αλήθεια είναι αυτή ότι έχω καιρό να το εξηγήσω. Όλο αυτό είναι. Μου επιτρέπετε να πω τη δικιά μου επεξήγηση. Βερσιόν και εκδοχή και επεξήγηση και ντεφινισιόν. Ορίστε. Με μεγάλη χαρά. Επεξήγηση που λένε και οι φίλοι μας στο χωριό. Πάμε. Ζούμου σου είναι να είσαι στο γήπεδο, να βλέπεις τον ΠΑΟΚ, να βάζει γκολ ο Άκπον και να φωνάζεις «Δεν θα ακούσουμε ποτέ Μποφίλιου». Και να γελάει μισή κερκίδα. Και να γελάει μισή κερκίδα. Πού ήσουν στην 7 μήπως? Στην παιδική κιόλα. Στην παιδική κιόλα. Ναι. Στα παιδιά που θα ήμουν, στη μένα. Μάρκο είπαμε, όχι Ιβάν. Αγόρι μου.
Αγόρι μου, αλήθεια λες. Ζούμου σου είναι ότι παίρνει κάποιος και λέει, παιδιά, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Και τελειώνει εκεί. Παίρνει εκεί. Έτσι. Δεν σκίζει τις άρκες. Η είναι όταν σκάνε γλυκά στο στούντιο και δεν μένει κολυμπηθρόξυλο για το φίλο μου. Σωστό. Λοιπόν, για μένα το πιο σημαντικό, ξέρεις ποιο είναι. Δεν θέλω να παίρνω τηλέφωνο. Τη βρίσκω αφάνταστα με την καλή έννοια. Ναι. Να ακούω όλους αυτούς τους κυρίους, και το εννοώ, που παίρνουν κάθε μέρα. Δεν θέλω να τους ονοματίσω, τους ξέρουμε όλους, να είναι καλά, από τον κύριο Γιώργο, τον Συντριβανίσιο, τον κύριο Παναγιώτη, τον Θουβού, το... φαντάσου τον 533, περνάω από ταξί και κάθομαι και βλέπω τα νούμερα, λέω, να τον πετύχω τον άνθρωπο. Τι ωραία, αυτή είναι η οικογένεια. Αυτό είναι ζουμού σου. Αυτό... ζουμού σου είναι να ακούσω ότι είμαστε 12.000 άτομα για αιμοδοσία, και πάνε μόνο 1000. Εκεί ρε παιδιά πρέπει να ανεβούμε. Έτσι, όπως το λες. Σε ευχαριστώ, αδερφέ, για αυτά που είπες, αδερφέ. Ο πυρήνας του ζούμου σου, να ξέρεις. Αγόρι μου. Και σε ευχαριστώ, πυρήνα, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Σ' αγαπώ πολύ. Θα και τα πούμε την Κυριακή. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Αυτά είναι. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλώς τον, καλώς τον. Καλησπέρα και καλή βραδιά που λένε. Καλημέρα και καλή βραδιά. Για πες! Καλησπέρα, την καλή βραδιά! Τι να πω, καταρχήν... Καταρχήν είσαι μέσα σε ταξί! Είμαι, ναι, εννοείται. Άκουσα το... Ναι. Θες να το βάλω δυνατά, να τη βρίσκεις, να το ακούσεις. Έτσι, θα αρέσει. Τις κοπέλες που σας μιλάνε, τις ξέρετε? Όλες. Και οπτικά, έτσι εννοώ. Ναι. Ξέρετε, ναι. Δηλαδή, μιλάει τώρα, είναι η Αντουανέτα, είναι η ξεργό Φροξυλάνθη, ναι. Είναι η Θεοπίστη, η ξεργό είναι η Αντουανέτα. Τις ξέρετε δηλαδή. Είναι όλες φανταστικές. Από όλες τις πλευρές δηλαδή, εντάξει, δεν παίζεται. Τα χαιρετίσματά μας στα κορίτσα, χωρίς γιώτα στο τέλος, στα κορίτσα, που με την γλυκιά τους φωνή κατευθύνουν. Λοιπόν, θέλω λίγο να πιάσουμε ένα κομμάτι. Έχει πάθει το κεφαλικό σου σύστημα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο να μην μικροφωνίζουμε. Για να ακουγόμαστε τώρα καλά, εντάξει. Τέλεια, άψογα. Λοιπόν, έλα, γόρι μου. Έχει πάθει το εγκεφαλικό σύστημα τελευταίο καιρό μια υπερδιέργεση. Καταλαβαίνεις, δηλαδή χθες με την Γερμανού. Εντάξει, και αυτή προκαλεί, παιδί μου, τώρα η κοπέλα προκαλεί, δεν είναι, εντάξει. Ωραίο είναι. Ωραία. Τις παίζεις στα δάχτυλα της άλλης, βλέπεις. Έχει πάθει, δηλαδή, το παρατηρώ τελευταίο καιρό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το πας, από εκεί το πας, τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα, δεν ξέρω. Κάτι γίνεται. Είναι μια πολύ ωραία εκπομπή. Επειδή λέω ότι δεν πέφτει με τίποτα, είναι πολύ ωραία εκπομπή. Να σου το πω πιο έτσι. Δεν μπορείς να χαλιναογήσεις τις ορμές του μυαλού σου. Έτσι. Τις παοξίδικες ορμές. Διότι όλα με εκεί τα συνδέουμε, έτσι. Τι να κάνω τώρα. Υπάρχει αυτή, είναι ωραία όμως βέβαια, γιατί υπάρχει με ωραίο κοψό τρόπο φυσικά, διακριτικό. Βέβαια, εμείς δεν είναι εκπομπή, σόκιν δεν, αλλά όταν λέμε δεν πέφτει με τίποτα, εγώ δεν λέω ότι δεν πέφτει, εσείς ξέρετε, εγώ λέω η διάθεση. Η εμπιστοσύνη έτσι, στην ομάδα, η τρέλα, έτσι, το πάθος. Να σε πω κάτι τώρα, σκέψου ένα καλό μέρος που να μπορεί να φιλοξενήσει αρκετά άτομα, τέλος της αγωνιστικής περίοδου, να κάνουμε μια δική μας φιέστα, να μαζέψουμε κάποια λεφτά και να τα δώσουμε σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, σε ένα σύλλογο κάπου, να κάνουμε μια βοήθεια. Άξι. Όλοι μαζί. Κάτι και θέλω να κάνουμε, αλλά χωρίς λεφτά. Και βοηθάμε, δεν χρειάζεται. Όχι, δεν θέλω. Τα λεφτά όλα θα πάνε για φιλανθρωπικό σκοπό. Δηλαδή, ναι. Ό,τι χρήματα είναι, ναι. Και εμείς στην πλευρά μας μπορούμε να βρούμε καλλιτέχνες να έρθουν οικειοθελώς να τραγουδήσουμε για να κάνουν, να ξέρεις. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Είναι 20 χρόνια φέτος. Θέλω να αυτό το πράγμα, ναι, να συμπέσει με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και κάτι μπορούμε, θα κάνουμε. Ναι, μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο, κάτι, ένα σπίτι, ένα πολύτεκνο, ένα οτιδήποτε που χρειάζεται. Ναι. Απλά θα πω και να κάτι. Κάνουμε. Δεν περιμένουμε το τέλος για να κάνουμε αυτό που λες. Και το κάνουμε πριν, το κάνουμε όχι, μετά, δεν υπάρχει. Γίνονται και πράγματα που δεν χρειάζεται να βγαίνουμε κάθε μέρα για να σας λέμε. Ξέρετε, δώσαμε επειδή, φαγητά επειδή εκεί. Νομίζω ότι έχουμε δύναμη. Έχουμε, δόξα επειδή το Θεό. Νομίζω ότι έχουμε δύναμη. Δόξα το Θεό. Δόξα το, δεν το λέω με αλαζονία. Ακούει πολλοί κόσμος, απλά θέλω να σας πω ότι γίνονται και πράγματα μέσα στη χρονιά που δεν τα μαθαίνετε ποτέ και δεν υπάρχει κανένας λόγος, όπου μπορούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό το πράγμα να το επικοινωνήσουμε. Αυτοί που έχουν από εμάς πάρει την όποια βοήθεια,
το ξέρουν και το αναγνωρίζουν και δεν χρειάζεται. Είμαστε εντάξει με τον εαυτό μας. Το ξέρουν ένας-δυο άνθρωποι που τους κινητοποιούμε, είτε είναι για δουλειά, είτε είναι για ρούχα, είτε είναι για φάρμακα, είτε είναι για χρήματα, είτε οτιδήποτε, όπου μπορούμε. Δεν μπορούμε για όλους. Και όταν δεν μπορούμε, το λέμε κιόλας. Ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω τώρα κάτι σε τέτοιο είδους δουλειά που θέλεις. Αλλά όπου μπορούμε, βοηθάμε, αδερφέ, να το ξέρετε. Να το ξέρετε. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν υπάρχει όμως λόγος. Έχω πει πολλές φορές. Δεν είμαστε μοντέλα. Ψυχητικά από κάτω σωστά και θα έχουμε θέμα. Νομίζεις! Φιλιά! 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 Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια και στα 2014 που μακρόφωνε ιστορία της. Επισκέφτηκαν τα Σπάτα, λέει. Πήρατε το πρωτάθλημα και χαλαρώσατε. Είναι ο ορισμός της λέξης φωτοβολίδα, έτσι. Φωτοβολίδα. Λοιπόν, Κωστή, δεν θέλω να πω πολλά. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Το μάτς δεν θα είμαι εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς, ότι κύριε Κομμάν θα με Αθήνα, θα το δω από κάτω και θα σου πω μετά εμπειρίες. Θα χαρώ. Πας μέσα στη φωλιά. Στην κουνιάδα και στο μπατζανάκι κάτω. Πω πω φίλε, αυτά δεν τα έχω καθόλου, πρόσεξε. Κουνιάδα, μπατζανάκης, συνυφάδα, δεν ξέρω τι είναι τι. Λέω, ο αδερφός της γυναίκας μου, η αδερφή της γυναίκας του αδερφού μου. Δεν έχω, δεν τα έχω. Η αδερφή της γυναίκας είναι κουνιάδα. Η αδερφή της γυναίκας σου είναι η κουνιάδα. Η συνυφάδα ποια είναι? Είναι η συνυφάδα είναι όταν δύο αδέρφια έχουν παντρευτεί δύο γυναίκες και είναι άσχετες. Μάλιστα. Ο Μπατζανάκης. Ο Μπατζανάκης είναι ο δικός μου, τώρα είναι της αδερφής μου, της μάνας. Η γυναίκα της αδερφής μου, άντρας της. Ερώτηση. Η γυναίκα μου έχει έναν αδερφό. Σωστά. Ναι. Είναι κουνιά, ναι. Την γυναίκα του αδερφού της γυναίκας μου, τι την έχω? Όχι, όχι, μη γελάς, αλήθεια σε ρωτάω. Όχι, όχι, αλήθεια τώρα, πρόσεξε. Ο αδερφός της γυναίκας μου έχει παντρευτεί. Εγώ τη Σοφία, τη γυναίκα του Θέμη, τι την έχω? Πες, μπατζανάκενα. Συνυφάδα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Χιονονυφάδα ίσως, συνυφάδα όχι. Χιονονυφάδα, ναι. Μας έχει τρελάνει. Λοιπόν, είναι Ολυμπιακός είναι ο Μπατζανάκης. Να πες πολύ γλέντι. Πολύ γλέντι. Ναι, ο Μπατζανάκης είναι γαβράκι. Ναι. Μία λέξη θα σου πω, δύο δηλαδή. Γλεντοκόπατον. Καρνικά θα πες πολύ γλέντι σου λέω. Λοιπόν, ναι. Θα πω και ένα ανεκδοτάκι. Ρίχτο. Πάει ο σύζυγος στο σπίτι, κουρασμένος στη δουλειά. Ναι. Και του λέει η γυναίκα, θέλω λέει, ξέρεις, τι θέλω. Σουλουμοντρούχομαι και καραμπί πέρι μου. 50 φορές. Τι λες η γυναίκα, λέει τρελείσαι. Εδώ λέει, δεν έχουμε πτώμαξα. Τώρα λέει γιατί χωρίζουμε, διαζύγιο τώρα. Ρε εσύ κάτσε καλά, ξέρω. Τώρα λέει τώρα. 50. Ο άλλος πώς έκανε 50 ληστείες. Έτσι, 50 άρα. Ναι. 5, 10, 15, 20 λέει γυναίκα. Στέγα λέει. Ρε εσύ θα πέσω κάτω. Έρεψε. Ναι. 30, 40, 45 γυναίκα. Το ζόρι 50. Ξαπλώνει αυτός, νεκρός. Στο κρεβάτι, το άλλο πρωί σηκώνεται αυτή, του κάνει πρωινό. Μετά από κανένα δύο-τρεις ώρες σηκώνεται και αυτός. Πάει τουαλέτα να κατουρίσει, ας πούμε, άνθρωπος. Με ό,τι είχε απομείνει. Περνάει κανένα τέταρτο, 20 λεπτό. Μισά ώρα, καμιά ώρα. Λέει αυτή, κάτσε να δω λίγο πως έπαθε τίποτα. Έτσι κυλαρό τρυπά και τον βλέπει, μιλάει στο εργαλείο του και του λέει, έλα μην φοβάσαι, μόνο για κατούριμα είναι, βγες. Γεια σου, Δεβού! Πιαστήκαμε με τα πουλιά αυτές τις μέρες. Καλημέρα σας, τελευταία γραμμή πριν πάμε για το διάλειμμα και το break που λένε, εγώ στη σοκολάτα το ξέρω. Ναι! Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο! Έμαθα, για πες. Από κοινό γνωστό, μάλλον όχι κοινό γνωστό, ναι. Από παρέα φαρμακάδων φίλων, ναι. Που πηγαίνουν και στη Λαδόκολα και τους πέτυχα προχθές, ναι. Ότι είσαι πολύ δυνατό στο σουβλάκι, φίλε, στις Σέρες. Έτσι λένε οι φίλοι. 21 χρόνια την ίδια επιθεώρηση παίζουμε. Κλειστά 21. Μ' αρέσεις. Ναι. Θα σκάσω μύτη από το πουθενά, να ξέρεις. Σήμερα με τα παιδιά, φίλε, που θα σκάσω μύτη, ναι. Από το πουθενά, from the nowhere. Ναι. Δεν είμαι εγώ της κρεατοφαγίας. Συνήθως είμαι vegetarian, τρώω λάχανα αυτά Βρυξελών και τέτοια. Αλλά θα κάνω μια εξαίρεση για σένα και θα βάω και σουβλάκια. Πώς την έργει ο Χαραλαμπόπουλος, λέει, την έχει στο πρέσβη, λέει, κάνω δίαιτα απόψε, θα τη σπάσεις, λέει.
Απόψε θα τις σπάσεις ακριβώς. Για λέγε ρε Στελάρα. Μόνο Στελάρα είχε πει Βασιλεία ρε φίλε. Όλοι λέγανε Άγια Ξάγια Ξελάρας, είχε πει σιγουριά Βασιλεία ρε φίλε. Okay, αφού αυτό το φάει το φάγαμε και, δύο και εμείς, και, δεν και εμείς Βασιλεία λέγαμε. Ναι, έλεγα ρε παιδιά τον, ο Άγιαξ, ό,τι και να είναι ο Άγιαξ. Χθες τους είδατε. Εγώ δεν μπορούσα να το γίνω στους μαγαζιά. Την ξεφτέλησαν την ομάδα μου στην Ισπανία, την κάναν γιογιό, κόρη. Εξεφτελίστη. Και θα τρώγαν και πέντε, εκεί που ο άλλος το χάνει από μπροστά γίνεται Μιτόσεβιτς, πέμπτο γκολ θα έτρωγαν. Είναι η πιο βαριά ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στην ιστορία της. Φίλε, γράψαν ιστορία φίλε, αυτό ότι και να λέει τώρα δεν σβήνει, ούτε με χλωρίνη, ούτε με τίποτα, τίποτα. Είναι καθαρισμένο τελείως. Τίποτα, γεια σας. Αυτό ότι γράφει δεν ξεγράφει. Κοιλίδα. Λεγκές. Λεγκές. Η Χρύσα λέει μια Κυριακή ντου στο Σεραίο. Μη σου πω θα κάνουμε από εδώ. Κυριακή άμα αυτή τη στιγμή δεν θα είναι κανείς. Κανένας. Εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη στην Τούμπα. Θα έρθουμε εμείς εκεί. Κυριακή είναι για τους Στελάρα και την Παοκάρα. Φίλε, Κυριακή δεν υπάρχει. Κυριακή την έχουμε διαγράψει. Εκτός και αν πρόσεξε. Γίνει αλλιώς. Έρθεις εδώ να δεις το μάτς. Και δεν φύγεις μόνος σου, φύγουμε μαζί. Έτσι, μαγκάνει πάντα να μείνω. Να γυρίσουμε παρεούλα πίσω. Έτσι, ναι. Να αφανίσουμε ένα κοπαδάκι, μια αγέλη. Έτσι. Έτσι, και θα φέρω δυνατά υπερατού μαζί μου. Έτσι, δεν μπορούμε τίποτα. Αγόρι μου, μόνο που το λες αδερφέ, μόνο που το λες ευχαριστούμε. Μόνο που το λες. Και εγώ για τον μπάσκετ χθες φίλε στεναχωρίες και αρήγο γιατί δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα, δεν πήγε καθόλου μέσα στο παιχνίδι. Αλλά ίσως θα το κάνω πιο γλυκό μες στην Αθήνα, δεν ξέρεις καμιά κοίταξε, φορά να δεν είναι απαγορευτική η διαφορά. Αν το σίγουρα πιστέψουν, μπορούν δηλαδή 9 πόντι, οκ. Δεν είναι λες ρε παιδί μου. Αυτό το τρίποντο στο τέλος κάτι... Αυτό το τρίποντο, ξέρεις τι είναι, αλλιώς είναι φίλε 9, έτσι. Ναι. Και αυτοί ό,τι πετούσαν πήγαινε μέσα είναι... μας, δεν μας ήθελε λίγο, ίσως αγχώθηκαν με τον κόσμο. Άλλο 12. Τον κόσμο, δεν ξέρω, τώρα και ακουστικά να το πεις, άλλο 12 διαφορά, άλλο 9 το μονοψήφιο. Με άλλη ψυχολογία. Ας το πιστέψουν. Δεν τραβήξαν χθες και τα ατού, δηλαδή ήταν καλά διαβασμένη η ΑΕΚ. Και πολλά εκατομμύρια μπάτζετ, έτσι παρεμπιπτόντως. Ναι. Εντάξει. Πάντως αυτό με τον Ρουκ Ζούκ, ρε φίλε, έχουν γράψει ιστορία. Και ήταν μια φορά και κάτι σε ρέκι λέξη, ήταν λύκος. Και κόντυβε να τελειώσει ο χρόνος και πετάει το ένας από το πρώτο χρόνο που ήταν τα ρεχόρ του Χρυσού και λέει, λέει ούπρια, λύκος λέει. Οι άλλοι έχουν μείνει παγωτό τώρα με το ούπρια που είπε λύκος, τρελάθηκαν, φίλε. Έγινε! Στελάρα! Σε φιλό! Λέει ο Χρήστος, μα ζαλίσατε λέει με τη Ρεάλ. Ολόκληρη μπάρτσα έχασε από τη Λαμία και όλη Μόκο. Παλιολαμόγια. Σωστός. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι. Πάμε τέλος πρώτης ώρας. Θέλω να σας πω, ψαραγορά Αιγαίων. Έτσι το κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν μένει. Δεν πέφτει. Επουδενή. Με τίποτα. Ουδόλος! Ούτε στο αελάχιστο, στο απειροελάχιστο. Μην ξεχνάτε λοιπόν ψαραγορά Αιγαίων και στο διοικητήριο 214.000 πανόστιμα φρεσκότατα ψάρια κατευθείαν από το Αιγαίο. Πάρα πολύ ωραία πράγματα θα βρείτε εκεί. Ένας πάγκος γεμάτος με τρομερή ποικιλία. Και στο ωραιόκαστρο 695666 τηλεφωνείτε, σας τα φέρουν καθαρισμένα από λέπια, από εντόστια. Άμα θέλετε στο τηγανίζει κιόλας. Χωρίς να γκρινιάζει γυναίκα! Βρωμίζουν τα ρούχα, βρωμίζουν οι κουρτίνες, να μυρίζουν τα έπιπλα, να τα καλύματα, να τα πεζομάτιλα, να έτσι, να αλλιώς, ζέπελιν! Ζέπελιν, αερόστατα, πουφ! Κάθεσε πάνω, που κάθεσε ρε φίλε, κάθεσε πάνω, που έχουν γίνει πουφ! Έτσι! Νικολαίδης αχροπλαστία, ψωμάρες, καφεδάρες, τουρτάρες, παγωτάρες! Τσουρεκάρες, τα πάντα όλα σε υπερθετικό βαθμό στα δυο ζαχαροπλαστεία Καρολίου και Δημητρίου 237 και 163 και βέβαια Παμπουκίδης Νικολαίδης ηλεκτρονέτ, κάντε τη βόλτα σας, πηγαίνετε όπου θέλετε εκεί αυτές τις μέρες ειδικά θα βρείτε ελεύθερες κουζίνες, ελεύθερες δεν είναι ότι είναι παντρεμένες με την τελευταία λέξη τεχνολογίας Bosch και Siemens με πράγματα μέσα που θα σας κάνουν απόλαυση το μαγείρεμα και οικονομικά και γρήγορα. Μπείτε, λέτε. Ο τρελός το πρωί 8-10 είπε να έρθουμε από εδώ και να μας πεις τι υπάρχει. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ρουμπίνι, υπάρχει περίπτωση να μας φορολογήσει κάποιος επειδή παίζουμε ζαφύρι, μελά και φέι ρουμπίνι για πολύτιμους λίθους και τέτοια. Ε, και λίτσα διαμάντι έχουμε παίξει. Πιστεύεις? Τέρι χρυσό επίσης, ε. Αργυρό παίζει. Και χαλκιά κλαρίνο έχουμε. Δηλαδή μπορούν να σκάσουν μύτη και χάλκινα.
Ουμένη σα! Γυαλάτε εδώ, ναι! Τσατσαρό έπαιξε! 8 με 10 έπαιξε! Αργυρό! Έπαιξε ρουμπίνι! Έπαιξε ζαφύρι! Έπαιξε λίτσα διαμάντι! Έπαιξε να πούμε τέρι χρυσό! Για πέρασε εδώ! Για πέρασε από εδώ! Για πέρασε από εδώ! Ελάτε πουλάκια μου, κοπιάστε! Κοπιάστε στην παρέα μα! Το νου μα. Όλοι. Το νου μα. Το νου σα, τρεμπάλα! Συνέχεια θα το λέμε. Συνέχεια. 2310-287-888. Ελάτε στην παρέα μας. Συζητάμε περί ανέμων και υδάτων, περί ποντικών και γάτων. Τι ωραία. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Όλα αυτά που συμβαίνουν. Εσείς μιλάτε, εμείς απαντάμε. Συζητάμε άμα θέλετε, κάνουμε και διάλογο. Άμα σας αφήσω να μιλήσετε, φυσικά το κακοσυνήθιο. Μην ξεχνάτε ότι. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές και θα τα πω μετά. Καλημέρα σας! Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο! Καλό στο παιδί! Ο άνθρωπος είχε τέτοια σιγουριά πως τα ήξερε, τον μπέρδεψε τόσο πολύ που στο τέλος δεν ήξερε τι να πει. Τι απ' όλα. Λέει, εγώ τα ξέρω όλα καλά. Άρχισε να του λες την αδελφή της αδελφής της. Α, ναι. Σωστά. Στο τέλος. Όχι, ρωτάω λοιπόν, βοηθήστε με. Ο αδερφός της γυναίκας μου έχει παντρευτεί μία γυναίκα. Τι την έχω εγώ αυτήν. Και τι έχει αυτή εμένα. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, καρδιά μου. Όποιος έχει τη σιγουριά, ας βγει να δούμε πώς θα τα βγάλει πέρα μαζί σου. Αλήθεια μπερδεύομαι με αυτά. Ναι, και μπερδεύεις και τους άλλους. Κανονικά. Λοιπόν, αγόρι μου, για πες. Κάτι, είμαι λίγο προβληματισμένος. Ως προς τα πλαϊνά μας. Εκτός ο Ζαμπά, εκτός ο Λιμιός. Δεν ξέρω πώς μπορεί να στηθεί, γιατί η ταχύτητα είναι κάτι σημαντικό. Γιατί μου λέει κάτι πάνω σε αυτό που λες, αν μου επιτρέπεις, ότι μπορεί να δούμε Γιαννούλη αριστερά και τον Αντρέ προωθημένο. Έτσι είναι μια πολύ καλή λύση. Ιδάλλως πρόσεξε, Καντουρί έξω. Πέλκας που μπορεί να έπαιζε 10 και να πήγαινε εκεί ο Μπίσεσβαρ, έξω. Σωστά. Ναι, ναι. Ζαμπά που είναι... Έπαιξε εκεί στα άκρα, έξω. Άρα, τρεις λύσεις που έχω για εκεί, άκυρο. Βέβαια. Λοιπόν, ο Ερίκε είναι η μία λύση, αλλά βλέπεις ότι ακόμα είναι, έχει αυτή την αστάθεια. Πιστεύω πιο πολύ άγχος είναι, φιλάρετε. Και δεν έχει τόσο μεγάλη αμυντική συνεισφορά. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Ένας που μπορεί να παίξει εκεί και διαπρέπει στην Ολλανδία είναι ο Λάμπρου, παιδιά. Αυτό είναι. Ο Λάμπρου. Να έρθουν παιδιά πίσω. Ο Λάμπρου θα επιστρέψει το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Αντί Καντουρί ή ο Αντί κάτι. Ο Λάμπρου διαπρέπει στην Ολλανδία, παιδιά. Με 6-7 γκολ, με ασίστ συνεχόμενες, με τη φανέλα της Φορτούνα Σιντάρτ. Πώς τη λένε. Διαπρέπει. Βγήκε παίκτης του μήνα στην Ολλανδία, όχι όπου. Που είναι γεμάτη, σφίζει από ταλέντα, έτσι. Ήδη τον έχουν ειδοποιήσει, ήδη θα γίνει αναπροσαρμογή. Και γενναία αύξηση, είναι ένα παιδί το οποίο είχε δείξει πράγματα ήδη το καλοκαίρι. Έτσι, αλλά... να τα βλέπουν όλα τα παιδιά και να τα βλέπουν και να ξέρουν ότι μπορούν να δοκιμάζουν τα φτερά τους, να δημιουργείται η εμπειρία και μετά να παίζουν και στην ομάδα όπως πρέπει. Έτσι. Να παίζουν. Δεν πρέπει να απογοητεύονται εν ολίγης όταν φεύγουν δανεικοί. Πρέπει ίσα ίσα να πεισμώνουν, να δείχνουν πράγματα όπως έδειξε ο κάθε παίκτης που γύρισε μετά από δανεισμό και όπως ο Πέλκας που είχε πάει στη Σετούμπαλ, όπως ο Κουλούρης όταν πήγε στον Ατρόμητο, όπως ο Άρντα, άσχετα που έπιασε μετά ο Άρντα, έτσι, όπως όταν πήγε στην Καραμπάχο ο Ερίκε, δεν πρέπει να απογοητεύονται. Ειδικά όταν είναι μικρή ηλικία. Είναι μια χαρά παίκτης, το πρόβλημα. Το μυαλό, τα έχουμε πει αυτά. Τα έχουμε πει. Και από τη δεξιά μεριά, δεν μου λες, ο Ολιβέιρα παίζει στα άκρα, όχι. Όχι. Δεν παίζει. Ο Ολιβέιρα παντού μπορεί να παίξει με τις δυνατότητες που έχει, αλλά είναι 6-8-10. Ραχοκοκαλιά άξονας. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Οπότε από εκεί μας μένει λίγο ένα κενό. Σου είπα μια, ή θα βάλει τον Ενρίκε, ή θα πει στο Γιαννούλη παίξε στη θέση σου και να δούμε τον Βιερίνια μπροστά, όπως τον είδαμε στο μάτς Κυπέλλου με τον Πανιόνιο, που είδες πόσο καθοριστικός ήταν. Πάντως γεγονός είναι ότι μας έτυχε και... Έχουμε προβλήματα, δηλαδή τώρα αυτά είναι περίεργα. Από τη μια κόκκινη κάρτα, από την άλλη τραυματισμός, τέλος πάντων. Δεν μασάμε τίποτα. Έτσι, έτσι.
ότι είναι τουλάχιστον ξέρει ο ένας τον άλλον και μπορεί και είμαστε δεμένη ομάδα. Οπότε τεράστια είναι... υπόθεση. Περιμένουμε να ακούσουμε το νέο της συμφωνίας με τον Βαρέλα, που είναι πραγματικά πολύτιμος, που έχει αποκτήσει τη χημεία αυτή με τον Κρέσπο, ο οποίος μας έχει βγάλει τα μάτια φέτος. Νομίζω ότι είναι η αποκάλυψη. Τι να πω. Έγινε, φιλάρετε! Ο Σταύρος ο Κόλκας είπε κάτι που πραγματικά έτσι είναι. Γνωρίζει τόπιο ο Σταύρος. Είμαστε ομάδα, είμαστε οργανισμός. Δηλαδή, ο ένας χέρι δίπλα του που βρίσκεται. Είναι σαν να είναι ένας οργανισμός. Πολύ σωστό. Ζωντανός οργανισμός. Ο Σταύρος βλέπει μπάλα, ξέρει μπάλα. Έχουμε παίξει μαζί στο 5x5. Φαίνεται κάποιος όταν γνωρίζει το τόπι. Έτσι, δεν χρειάζεται να πω εγώ. Χρόνια το ξέρετε. Συζητάμε καλή πολύ φορά. Ωραία για μπάλα εκτός αέρα, να ξέρετε. Έτσι. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σου φιλάρετε. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Ναι, γεια σας. Είπα Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος χαλβάς που υπάρχει με τη συνταγή από την πόλη, καταπληκτική γεύση, υπέροχη, εξάγει σε πολλές χώρες. Μπείτε στο lukas.gr να δείτε. Επίσης, όχι μόνο στην Ιστία, σε όλες τις εποχές. Μοσχομυρίζει ο τόπος. Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος. Domino Sports Cafe, 9:50-9:50 στην Μπότσερ 132, με καταπληκτικές προσφορές, με υπέροχα πράγματα εκεί, με φανταστικά πιάτα. Με δύο βαρέλι μπύρα και μία πίτσα μόνο 10 ευρώ, καταπληκτικά, και σε ένα υπέροχο περιβάλλον, 9:50-9:50, 132 μπότσαρι. Και βέβαια, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, όχι μόνο Τσικροπέμπτη που έγινε μέγα προσκύνημα, κάθε μέρα το μαγαζί σφίζει από ζωή, υπέροχος ανακαινισμένος χώρος, μποσχοβολάν τα πάντα, όποιος πήγε μια φορά αποκλείεται να μην ξαναπάει, άσε που όλοι οι άλλοι μοιάζουν στη σύγκριση κατώτερη σε σχέση με τη λαδόκολα. 705-750 τη Λιβεριά. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα, ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Ναι! Πάμε στον μεθ επόμενο, καλημέρα σας! Γεια σας! Ναι! Δυο μαζί αγκαλιά. Πάμε στον Μέθε. Μέθε που πέσαν όλοι μαζί. 2310-287-888. Έχουμε παραγγελία. Ναι, άνοιξε. Άνοιξε, αγόρι μου. Άνοιξε. Λουλούδι μου, λουλούδι μου. Πάμε τώρα πάλι. Τριαντάφυλλό μου και λουλούδι μου, φίλε. Στίχος, όχι αστεία τώρα. Poetry. Καλημέρα, υποτίθεται μόνο ηλεκτρονικά τα εισιτήρια, αλλά στην Τούμπα λέει γίνεται ουρά και παίρνουν. Δεν ξέρω, είπαν και αυτή τη φορά με τον Ατρόμητο μόνο. Εμείς δίνουμε 4 χαρτάκια πάντως, μαγικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε, 4, ξαναφορτώσαμε. Καλημέρα σας, νέοι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Α, καλά που πέσανε όλοι και πήρα γραμμή. Είσαι πρώτη από τους 4. Η Στέλλα είμαι. Γεια σου, Στελίτσα. Δεν πιστεύω να πάθω κανένα κάζο όπως τον εποχή Αρένα. Όχι. Που βγήκε ψηλή φωνή και λέω καλό στο κορίτσι. Αγόρι είμαι. Να ξέρω τι έπεσε στον Κατέλη, πώς τον λέγανε εκείνον. Γεια πες. Λοιπόν, πρώτον, ήθελα να πάρω για το σουβλάκι του θείου να το υπερασπιστώ και να δώσω και εγώ την ψήφο μου. Έτσι. Έτσι, έτσι. Ανιψιά, πες αλήθειες. Έτσι, αλήθειες. Έτσι. Εκτός, εντός πόλης έχουμε τη λαδόκολα, εκτός έδρας παίζουμε σέρες στον Στελάρα, έτσι. Έτσι, έτσι. Στην πλατεία είναι, το Σερών, στην κεντρική... Όχι. Τώρα... Περίπου, κοντά στο γήπεδο. Όχι, όχι. Σχέση. Είναι στο κέντρο της πόλης, ναι. Αλλά στην αρχή. Χαμηλά κάτω. Μάλιστα. Πρώτο, ωραία. Καλά, εντάξει, θα το βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα στενό εκεί πέρα. Θα μας οδηγήσει η Τσίκνα. Ακριβώς. Έτσι πηγαίνουμε στις με το ρουθούνι. Έχει GPS, ακριβώς, όχι, έχω ρουθούνια. Έτσι κυκλοφορούμε. Μπράβο. Μυρίζει, ωραία, κάτσε να πάω από εδώ. Μπράβο. Για λοιπόν, πες λοιπόν, Στέλλα μου. Ήθελα επίσης να πω, δεν ξέρω αν αναφέρατε ότι μέσα σε αυτές τις, αν πρέπει να πληρώσεις πρόστιμο για αυτή η εφορία, για όλους αυτούς που προείπες. Ναι, που παίζεις το μάλαμα δεν βάζω. Α, μα το μάλαμα, δεν βάζω μάλαμα βέβαια, αλλά... Γι' αυτό, τη γλίτωσες. Δεν είναι υπερπολίτιμη η μουσική μας δισκοθήκη με όλους αυτούς. Μετά το σκέφτηκα, πω πολύ δίκιο έχει ο άνθρωπος. Κοίταξε και κάτι άλλο. Και Δημάκης. Ο Δημάκης είναι ένα παιδί διαμάντη. Οπότε... Σωστό και αυτό. Όχι. Θέλει και αυτός να μπει στο... Όλα καλά. Ωραία, ωραία. Προχωράμε. Προχωράμε. Αισιοδοξία πάντα. Αυτό. Αυτό κυρίως. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει και την Κυριακή. Πάμε να κερδίσουμε τον Ατρόμητο τώρα. Έτσι, 1-1 τα μάτς, δεν τέλειωσε τίποτα ακόμα, δεν κατακτήσαμε τίποτα, το λέω συνέχεια, 3 πόντους με τον Ατρόμητο και μετά το επόμενο. 7 μάχες ακόμα.
Τίποτα δεν θα μου χαριστεί, τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Τίποτα. Έτσι λέω. Έτσι, έτσι. Έρχεσαι στα μάτς. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε δυστυχώς τακτικά. Μια φορά το καλοκαίρι ερχόμαστε. Μάλιστα. Αλλά εδώ πέρα κάνουμε και χαμός, τα... σέρεσε οικογένεια. Όλο πάω. Σέρες είναι γεμάτες, δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι. Ωραία, Στέλλα μου. Τα λέμε φιλιά, πάλι. Φιλιά, φιλιά. Σε όλους. Γεια, 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 γεια. Καλημέρα σας. Στέλλα, κρατάω μικρόφωνο. Ναι, γεια σας. Σε εσάς μιλάμε. Πάμε στον μεθε, μεθε επόμενο. Πιασμένη γέρη είναι αυτή, είναι. Καλημέρα. Γεια σας. Και αυτός, όλοι μαζί. Πάμε στον μεθε, μεθε επόμενο. Ναι, πέσαν όλοι πάλι. Τι γίνεται ρε παιδιά. Αγκαλιασμένοι, αναβοσβήνουν τα λαμπάκια. 2310-287-888. Λάρη, δεν ξέρω αυτό που λες. Αν είναι μόνο ηλεκτρονικά, εμείς κληρώνουμε 4 εισιτήρια. Ταλέντο του μήνα στην Ολλανδία. Ο Λάμπρου, αυτό που σας έλεγα, το παιδί είχε δείξει εξαιρετικά στοιχεία και στην προετοιμασία. Απλά με όλους αυτούς, έτσι, με Ουάρντα, με Ελκαντουρί, με Ζαμπά, με Λιμνιό, με Μπίσεσβαρ, γιατί τον Μπίσεσβαρ αρχικά τον υπολόγιζε για τη γραμμή, για αριστερό εξτρέμ. Ασχέτως που στην πορεία του έδειξε ότι 10 είναι η θέση μου, οι τραυματισμοί τον Ατάλο. Είναι μία από τις περιπτώσεις των ανθρώπων, των παιδιών που θα γυρίσουν το καλοκαίρι. Και μάλιστα θα γυρίσουν να έχουν ρόλο, να μην είναι έξω φιλαρούχας. Τώρα, αν θα μείνει ο Καντούρη ή δεν θα μείνει, αυτό δεν το ξέρει κανένας, τι θα γίνει, ούτε με τους υπόλοιπους παίχτες. Σημασία έχει ότι πήγε εκεί, βγάζει μάτια, παραμιλάνε οι Ολλανδοί. Πάμε στις γραμμές που τους ξαναφορτώσαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό το παιδί, έριξες φίλε τρεις μαζεμένους. Τρεις. Οχ, παιδιά, μη χώνετε. Αυτό δεν είναι τηλεφώνημα, είναι, είσαι ξυλοκόπος. Χράπου, χράπου. Μαυρομάτι του Παναθηναϊκού είμαι. Πω, τι τον έκανε, το είδατε το βλέμμα του. Φίλε, όταν το γέσαι στον αέρα σβούρα, το γαμνιό, εγώ λέω τι έγινε, τι ήταν, τρακάρισμα με τοπικό. Εκεί ξέρεις τώρα, κανένας αφιένας. Δηλαδή είναι, αυτά είναι επικίνδυνα πίσω. Πως κουνούσε τα μάτια του, λέει, δεν μπορούσε να συνέλθει. Τα θυμάσαι τα λεωφορεία με τα οποία πήγαινε η Βουγιουκλάκη και τον Παπαμιχαήλ εκδρομή. Με τέτοιο πούλμαν. Ήταν τέτοιο το τρακάρισμα που έφαγε, τέτοιο το σοκ, δηλαδή σηκώθηκε το παιδί και δεν μπορούσε να, σε αρχική φάση να δει που βρίσκεται. Ούτε κάρτα καυσαερίων, ο Νίλς Χόλγκερσον. Τίποτα, εγώ πιστεύω ακράδαντα τις είχε ξεχάσει τις κάρτες το πρώτο, ξέρεις. Για τα εισιτήρια Κώστα είναι μέσω ίντερνετ, να ξέρεις. Μόνο μέσω ίντερνετ, τότε γιατί έχει ανθρώπους στα εκδοτήρια. Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν παίζει, αποκλείεται. Είναι 100%. Μου στείλα φωτογραφία. Τώρα, μου στείλε φωτογραφία ο Λάρη. Πέρασε από εκεί. Και άρα, το εισιτήριο το παιδί. Να το πούμε, να το ξέρει ο κόσμος, να πηγαίνει τζάμπα. Ότι είναι μόνο μέσω ίντερνετ, έτσι. Είναι πληροφορία μέσω ΠΑΕ. Ρώτησα φίλο που μου είπε, είναι από ΠΑΕ μόνο. Μαριλής, κάτσε λίγο. Μαριλής, πάρε τηλέφωνο ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Σε παρακαλώ πολύ και ρώτα. Τα εισιτήρια για Ατρόμητο μόνο μέσω ίντερνετ. Ή υπάρχει και. Ωραία. Θα πάρει να ρωτήσει. Πάρε και ρώτα. Εισιτήρια μόνο μέσω ίντερνετ. ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ρώτα σε παρακαλώ. Αυτά αδερφέ μου, άλλο τι θες να πεις, πρόσεσε, βάλε την πινελιά σου, βάλε, κάνε το κομμάτι σου. Ένα γρήγορο. Ρίχτω. Το περιπολικό κάνει κλίση στο κέντρο και λέει, κέντρο, σύζυγος λέει σκότωσε τον άντρα της, λέει γιατί πάτησε σουγκαρισμένα. Και απατάει το κέντρο, τη συλλάβατε, όχι λέει, περιμένουμε να στεγνώσει. Πολύ σωστό, ξέρετε το τριπλούν πώς ανακαλύφθηκε. Όταν ήμασταν μικροί, που πήγαμε να περάσουμε ένα μας. Όχι εδώ! Όχι! Ούτε εκεί έχω σουγκαρίσει! Ούτε εκεί! Έτσι ανακαλύφθηκε το τριπλούν, παιδιά! Έτσι ανακαλύφθηκε. Ξεκάθαρα. Φιλιά! Να είσαι γερός! Να είσαι καλά! Πάμε παρακάτω. Είπαμε, κληρώνουμε 4 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ατρομήτου. Κυριακή 5 και 4. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Το πρώτο από τις 7 μάχες. Καμία υποτίμηση. Κανενός αντιπάλου, ειδικά όταν πρόκειται για καλή ομάδα. Ο Ατρόμητος είναι μία από αυτές που μου στέρισαν βαθμούς. Άσχετα που είχαμε έτσι, τα σμπροξίματα εκεί τότε. Έτσι και τις διαιτησίες. Τα θυμάστε. Αλλά ιδιαίτερη προσοχή, το νου μας. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, έλα. Ενημερώνω ότι τα ταμεία θα είναι φουλαριστά σήμερα και έως την Παρασκευή. Ναι. Δίνουμε τους τίτλους των μετόχων. Τι δεν καταλαβαίνω, το ήξερες αυτό, να το βγάλεις. Τώρα έγινε αυτό. Δεν έγινε τώρα.
Τη Δευτέρα είναι το Α μέχρι το Ζ, δεν θυμάμαι. Την Τρίτη είναι με το... Έως τα τέλη Μαΐου. Ναι, ναι, ναι. Κάθε το Δευτέρα, κάνουν... από Α ως... Αυτό κάνουν εκεί στα ταμεία ναι. τώρα. Από εκεί μπαίνουν. Όχι στα σπιτάκια απ' έξω. Όχι, όχι. Αυτό πάνω. Λέω. Άλλο πάνω. Μιλάμε για κάτω τώρα. Μου στείλα φωτογραφία. Κάτω ότι γίνεται κάποιος έλεγχος. Δεν ξέρω τι γίνεται κάτω. Τέλος πάντων. Να το πούμε καλά, κάνεις και το λες. Ναι. Από Δευτέρα ως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το ναι, απόγευμα. Αλλά δεν προσέξτε. Είναι για όλους κάθε μέρα. Είναι με τα ανάλογα. Να πω τα γράμματα. Ναι. Πάντως κάτω ναι. δεν είναι αυτό που λες. Ανεβαίνεις πάνω στα γραφεία. Έτσι. Εκεί παίρνετε τη διαρκεία σας. Λέω λοιπόν. Κάτι Δευτέρα από Α ως Ε. Τρίτη από Ζ ως Κ. Τετάρτη Λάμδα έως Όμικρον. Πέμπτη από π ως σίγμα και Παρασκευή από τάφ ως ωμέγα. Ωραιόπουλος. Εντάξει. Λοιπόν, και κάνει και ένα παραλληλισμό τώρα εσύ ναι. με τους μεγάλους του ΠΟΚ και τις κρυσάρες που περνάνε. Ναι. Συν το συμπολίτη βάλτον μέσα κι αυτό να. Ναι. Και πάρε τώρα 14.000 μικρομέτοχοι που ναι. βάλανε 2.100.000. Ναι. Σε εποχές. Στην ίδια χρονιά που κάναμε 22.000 διαρκείας. Φοβερό. Άρα και εσείς και φοβερό. Γεια σας. Καλά λες. Όπως ναι, το λες. Καλά. Μπάκι. Σε εποχές που ο κόσμος δεν πήγε διακοπές. Σε εποχές που δεν πήρε παιχνίδι στο παιδί του. Σε εποχές που δεν άλλαξε ρούχο. Που έμεινε με το ίδιο παλιό μηχανάκι. Τέτοιες εποχές. Δύσκολες. Έτρεξε ο κόσμος να σταθεί στην ομάδα. Έτσι. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα ρε Κωστάκη. Καλώς τον, καλώς τον γοργοπόδαρο λοιπόν, τον χορευτή. Άσε μην με λες τώρα τέτοια και... Τι να πω, τι είσαι βραδύπους. Βραδύπους δεν μπορεί να είναι παίκτης προοδευτικής. Να λοιπόν εδώ κλαίρτς ο βραδύπους, βραδύπους. Ναι, ναι. Είχαν παλιά ένα παιχνίδι βράδυ πορεία. Γιατί μου βγαίνει η φωνή κυρίου Σταύρου Πετρακόπουλου. Είναι ο Χαρίδημος ο Πιτακούδης, 512 συμμετοχές. Εσύ μας έχεις βέβαια, χτες ο άλλος μόνο που δεν είπε ο Γεωργίου μιλάει. Μόνο που δεν είπε. Όχι φίλε, έχουμε μερικούς καλεσμένους στην εκπομπή. Ίδιος εσύ. Δεν ρε παιδί μου. Δεν έχω δόντι, προσαξής. Άμα τον έλεγα ρε μίλα λίγο στο τηλέφωνο, λέω αν μιλούσα. Μίλα, δώσε ρε μάγκα. Θα καταλάβαινε ο άλλος ότι είσαι εσύ. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλάζω και τη φάτσα μου να ξέρεις. Πρόσεξε να δεις το στάκι. Και το χτένισμα. Σε πήρα τηλέφωνο. Ναι. Γιατί είπες πέσαν όλοι, λέω κάτσε να πάρω εγώ τώρα, να μην είναι μόνος ο άνθρωπος. Τρεις, τέσσερις μαζί. Αλλά είσαι, ναι, ναι, τους έριξες όλες. Α, λοιπόν, εισιτήρια μόνο μέσω ίντερνετ. Άρα, ναι, εσείς, ναι, εσείς που πήγατε και περιμένετε στα σπιτάκια, γιατί βλέπω τώρα κόσμο απ' έξω. Μου στείλανε ναι, φωτογραφία. Θα νομίζουν οι άνθρωποι ότι δίνουν εισιτήρια. Όχι. Πήγανε, άρα, ναι, μόνο ναι. μέσω διαδικτύου, γι' αυτό λέμε... Έτσι, ναι, έλα. Τώρα αυτό το παλικάρι που μίλησε πιο μπροστά ήταν όντως από την ΠΑΗ ή το, έτσι ας πούμε... Όχι ρε, χαβά έκανε ο άνθρωπος. Χαβά έκανε, ναι. Χαβά έκανε. Ναι, εγώ λέω καμία φορά μήπως ακούνε κάτσε να ενημερώσουν το ακούνε, ακούνε. Ναι, το ότι ακούνε, ακούνε. Όταν μαζέψαμε λεφτά και μετοχές και τέτοια όταν οι άλλοι δεν μπορούσαν τα βρίσκαν όλα έτοιμα. Όλα. Να πω επειδή λέμε για την ΠΑΕ και επειδή πολλοί κόσμος είναι φιλοκατήγορος. Πάρα πολύ εξυπηρετικοί άνθρωποι στην μπουτίκ. Ο Πέτρος και τα υπόλοιπα παιδιά. Με ευγένεια. Με καρτερικότητα, έτσι, με το χαμόγελο στα χείλη, με αγάπη για τον ΠΑΟΚ, το ίδιο και οι κοπέλες, στα εκδοτήρια, επάνω, στα γραφεία υπάρχουν έτσι άνθρωποι, πρέπει να είναι, ρε Κώστα. Έτσι πρέπει, είναι. Αλλά δεν ήταν πρέπει. Πάντοτε έτσι. Όχι, λοιπόν, παλιά δεν ήταν. Τώρα λέω λοιπόν, τι ζω εγώ που πάω στην μπουτίκα ας πούμε, να πάρω κάτι που θέλουμε να κληρώσουμε ναι. και βλέπω πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Που μπορεί, μπράβο. Πρόσεξε, εσύ είσαι ένας και πας για δύο λεπτά, ψωνίζεις και φεύγεις. Αυτοί είναι, έχουν να αντιμετωπίσουν εκατοντάδες ανθρώπους κάθε μέρα, Έλληνες και ξένους, που πρέπει να είναι εκεί με το χαμόγελο. Και είναι πάντα τα παιδιά... Θα πω κάτι για ένα τελευταίο ακροατή, προτελευταίο που μίλησε τη Δευτέρα και είπε το παιδί σωστά πράγματα ότι ρε παιδιά, εκτός από τις οικογένειες, τις δουλειές μας, τα προβλήματά μας, ευτυχώς που υπάρχει και ο ΠΑΟΚ και λίγο-λίγο παίρνουμε πάνω. Εγώ την Κυριακή θα σε... Τι βίωσα. Με παίρνει η κόρη μου μπαμπά, έλα να δούμε το μάτι. Σου λέω θα βάλω τη φανέλα του πάγου να δω ο Βαγγελάκης τι θα κάνει. Με το πηγαίνω και με βλέπει, χώρια που έκανε τα τρελά το πάω, και παππού στάς με λέει. Όχι Κώστας, παππού στάς. Ναι. Πιάνει τη μάνα του από το χέρι και τι τη λέει, μαμά έλα. Τι θες αγόρι μου έλα. Πηγαίνει, ανοίγει την ντουλάπα τα ρούχα και λέει αυτό μαμά. Δείχνει την φανέλα το πάω, το είχε φόρμα η κόρη μου και αφού σου λέει ήρθε ο παππούς, και έρχεται μέσα ρε φίλε με τη φόρμα του ΠΑΟΚ. Αυτά είναι. Ρωτάω εγώ τώρα στους παππούδες και στις γιαγιάδες.
Σε πιάνουν τα κλάματα, ναι ή όχι, ρε φίλε. Και αυτό λέω εγώ, την γυναίκα μου. Ζουμουσού. Ετοίμασε, λέω, ετοίμασε την τζαντούλα που πάει στον παιδικό το παιδί. Θα έχουμε από τώρα, δηλαδή, να δεβάσει παγουρίνο, χυμό, τοστάκι, καμιά μπανάνα. Λέει, γιατί, 5 Μαΐου έχουμε δουλειά. Πότε πας το παιδί. Εγώ θα τον πω, Βαγγελάκη, εγώ πάω. Έρχεσαι και εσείς κρατήστε τον. Πλάτη. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Πλάτη, όμως. Επάνω, όμως. Ναι, τι λες. Κάνε από τώρα. Εγώ σηκώνω βάρη. Δεν θα μείνει αν το δοχεί όρθιο στο σπιτάστρο, να πούμε. Όλα τα νερά θα τα πιούμε από μέσα. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα, παιδιά. Τελείωσαν τα παραμύθια. Γεια σου, Κωστάκη μου. Γεια σου, Κωστάκη μου. Γεια σου, Ιπποκράτη, ο Ζουμουσού. Πάμε. Τέλος. Μπορώ να έχω δύο. Ένα για τσούμπα. Το τραγούδι για τσούμπα. Τσούμπα, τσούμπα, που α, τσούμπα, τσούμπα. Πεκταρά ή ό,τι άλλο θέλετε που αρχίζει από που και τελειώνει σε αρά. Μη με απογοητεύσεις. Πρόσεξε καλά. Γιατί πιστεύω ότι θα βάλει δύο με τον Ατρόμητο. Είναι ευσεβής πόθος. Ε, είναι. Γιατί εγώ λέω, ρε παιδί μου, σήμερα που είναι 9.30 ώρα, η μέρα σήμερα είναι Τετάρτη, 6 Μαρτίου. Εγώ λέω θα βάλει δύο γκολ με τον Ατρόμητο. Μπορώ. Εσύ βγες και πες. Οχ, μια στιγμή. Κλούσαμε τα μικρόφωνα. Εσύ βγες και πες, δεν θα βάλει. Έλεγε κάποιος. Και βέβαια. Ωρες, ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Ωρες, ώρες, ρίχτω. Ώρες με πιάνει μια τρέλα να το κατακτήσω. Απλά, διάλειμμα, επιστρέφουμε, τέσσερα μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε και καταπληκτικό τρίμερο Λίθος Hotel & Spa. Μη χαλαρώνετε. Δυο διανυκτερεύσεις στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο, δεν το είπα καθόλου σήμερα. Καθόλου, φίλε, το ξέχασα. Θα το κάνουμε και σήμερα και αύριο. Το ξέχασα τελείως, έλεγα μόνο για τα εισιτήρια. Έλα ρε πίτσα, γκρέμιστα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Μην ξεχνάτε, Δημητριάδης Construction. Δόμηση, ανακαίνιση, διακόσμηση 323-003. Αυτός γνωρίζει τα πάντα. Το παίρνει αχούρι, το παραδίδει παλάτι. Καταπληκτικά πράγματα. Βασιλιάς Γυψοσανίδας. Και ό,τι τεχνικό πρόβλημα έχετε, 323-003. Εγγύηση ο Δημητριάδης. Με δουλειές και στην Αθήνα πλέον. Κωστή ο Τσούμπα ήταν σε φόρμα στο παλατάκι. 2-2 της έπεφτες στη Λίντερ. Άρα Κυριακή, Ατρόμητα ετοιμάσου. Έτσι Λεβέντη μου. Έτσι Τρυπόδη, έτσι Γεώτρηση, έτσι Χαλκιδική. Άντε Λεβεντάκο μου, άντε, άντε λίγο. Κάνε κάτι. Όχι μόνο στο κύπελο. Διάλειμμα. Η γυναίκα μου έχει έναν αδερφό. Η γυναίκα του αδερφού της γυναίκας μου. Τι μου είναι. Μου γράφει Νανά. Είναι λέει μπατζανάκαινα. Μπατζανάκες, μπατζανάκισα. Είναι μπατζανάκισα ή μπατζανάκαινα. Έτσι πάει. Εγώ λέει θέλω να κερδίσω το στοίχημα με τον Τσούμπα. Πρώτον για να μην ακούσω μποφίλιου. Και δεύτερον να μπορέσω να αποστάρω φωτογραφία του Άκμο με τον τίτλο Τσούμπα τσούμπα πέκταρα. Τσούμπα τσούμπα πέκταρα. Το παικταρά το λέτε εσείς, άλλη είναι η λέξη που δεν μπορούμε να το πούμε. Τσούμπα, τσούμπα. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό με το βήχα, φίλε. Αυτό είναι δική μας πατέντα, έτσι. Έρχομαι τώρα στις 4 γραμμές. Γι' αυτό βάλαμε τη συμπεθέρα, επειδή δεν έχουμε συνυφάδα, μπατζανάκι, έτσι, γαμπρός κτλ. Τέσσερα εισιτήρια κληρώνουμε και μπαίνετε σε κλήρωση σήμερα και αύριο. Θα το κάνουμε γιατί δεν το είπα σήμερα μέσα στην αναμπομπούλα και με τις γραμμές. Ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό τρίμερο στο Λίθος Hotel & Spa, τα σημερινά και τα αυριανά. Σήμερα τέσσερα μαγικά χαρτάκια, γράψτε μου εισιτήριο δίπλα, πάμε στις γραμμές, καλημέρα σας. Κάερε στα περμητήδο λεβαντάρσκε στο πλικατόριο. Όπερ σημαίνει. Επιτρέπεται να παίζεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Του τέστην. Ζω σου λέμε και κάνε πίκρα και με. Όπερ με θερμινευόμενον. Κουφάλα νεκροδάμπτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Άρα γαρούν τίγαρ τίγαρ τίγαρούν όσουν ώστε. Τα ακούσαμε Θεοδωρίδη. Για σένα τα λέει ο μικρός. Τους κρατάει λέει τους 5 εκατομμύρια. Ας τους ρε μην τους κρατάς. Είναι δι... άμα τα κρατάς μετά πονάνε τα αυτά να πούμε. Ας τα ελεύθερα. Μόνος του προδίδει αυτό μόνο... που έγινε στη Λάρισα. Μολογάνε χωρίς έχουνε, να... έχουνε πολλά χέρια λέει, 5 εκατομμύρια λέει οι Ολυμπιακοί. Δηλαδή... Αν δείξετε καλή διαγωγή μπορώ να τους κρατήσω. Αν δεν δείξετε θα σας κάνω ντά. Ναι. Δεν θα με αφήσει να φάω γλυκό το Σαββατοκύριακο. Πιο καθαρά από τη βρωμιά δηλαδή. Πιο καθαρά από τη βρωμιά τους παίξουμε. Δεν μου λες ο λύκος πρόβατο ονειρεύεται.
και πεινασμένος φαΐ. Άμα δεις 9 γκολ εσύ από το Τζούμπα, θα με γράψεις γράμμα να το διαβάσω. Εντάξει λοιπόν. Δέχομαι, αυτό δέχομαι δουλεύει, το πείραγμά σου. Αυτό δουλεύει αγόρι μου για όλη την ομάδα. Τώρα. Δεν είναι Πρίγιοβις να σαν Παστελόνι. Καλά κάνει. Τον είδε τον άλλον. Ακόμα, ακόμα Παρθενιά δεν έχει πάρει. Στη Σαουδική Αραβία. Δεν ήθελα να ακούσω από το στοματάκι σου ότι καλά κάνει. Ναι, καλά έτσι κάνει φυσικά. Τι με νοιάζει, ρε. Ας κερδίζει η ομάδα να πάω να πάρω το πρωτάθλημα και δεν με ενδιαφέρει. Θα πάω, όχι Μποφίλιο, θα την φέρω στο στούντιο. Θα την πάρω αγκαλίτσα στα ποδαράκια μου να κάνουμε μαζί εκπομπή, να ξέρεις. Τώρα θα βγάζουνε όλοι γκολ από αυτόνα. Με ασίστ. Όχι θα. Ήδη βγάζουν. Ήδη. Παύλε μου, ήδη βγάζουν, όχι θα βγάζουν. Ήδη η ομάδα βλέπεις. Σκοράρουν άπαντες. Ο Βιερίνια, ο Μπίσεσβαρ, ο Ακπομ, όλοι τους. Έτσι, τα άκρα, τα χάφ, ο Μαουρίσιο, όλοι άπαντες. Ο Ζαμπά, σκοράρουν όλοι. Όλοι. Τώρα το πρωί είδα το θείο του Βιερίνια, γιατί ξέρεις, τη πεθερά του αδερφή είναι κοντά σε μένα. Όπα, περίμενε λίγο. Τη πεθερά του η αδερφή. Τι την έχει ο γαμπρός την αδερφή τη πεθερά του. Είπαμε μπατζανάκι. Όχι, άλλο σε ρωτάω εγώ. Την αδερφή της, η πεθερά μου έχει μια αδερφή. Τι την έχω εγώ, είναι συμπεθερά. Θεία σου είναι. Θεία. Ναι. Της δικιά σου της θείας. Και εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Στην παραλία περπατάει ένα ζευγάρι. Ναι. Παππούς. Ναι. Ένα, και πάει ένας περίεργος σαν και σένα και ρωτάει την κοπέλα. Ναι. Λέει με συγχωρείτε λέει τον κύριο τι συγγένεια έχετε. Και ναι. Απαντάει η κοπέλα. Του κυρίου η μητέρα ναι. Είναι πεθερά της μάνας μου. Τι συγγένεια είχανε. Της δικιάς σου μάνας θα έλεγα εγώ. Που θα πεις για τη μάνα μου. Άμα το βρεις ειλικρινά σου μιλάω. Καλά σοβαρό θες να κάψω τον εγκέφαλο. Του κυρίου η μητέρα είναι πεθερά της μάνας μου. Τι συγγένεια είχαν οι δυο τους. Του κάποιος θα βγει μετά από μένα. Τι να βγει το. Μου και στον εγκέφαλο πραγματικά. Του κυρίου λοιπόν, η μητέρα. Περίμενε περίμενε μην φύγεις. Του κυρίου ναι. Η μητέρα. Είναι πεθερά της μάνας μου. Ο μπαμπάς της είναι ρε! Άντε ρε μπράβο! Γι' αυτό σ' αγαπάω ρε! Αυτό θα πει ζου μου ζου ρε! Ο μπαμπάς της! Όπως είναι ο μπαμπάς τους! Ο Ακπομ! Γεια! Γεια! Γεια πες μου η αιμοδοσία πότε θα γίνει! Απρίλιο 7! Αργούμε ακόμα! Για να κανονίσουμε μετά! Πού ούσο! Χιάπα! Ακόμα θα σου πω όταν έρθει η ώρα! Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε. Παυλάκο μου. Θες μου την κλείτωση. Ρε εσύ, Κώστα, μισό ένα δευτερόλεπτο, ας με συγχωρήσουν οι υπόλοιποι. Ναι. Λοιπόν, πολύ δύσκολο πράγμα ο τραυματισμός, ρε παλικάρι μου. Ακούμε καμιά φορά τους ποδοσφαιριστές και λέμε σιγά μου ρε και τι τον έκανε. Λοιπόν, χτυπάω, δεν ξέρω αν σου το είπα κι άλλη φορά στον αρχή και γίνομαι βαρετός. Χτυπάω το μικρό το δαχτυλάκι μου στο έπιπλο. Καλά, αυτό 1-0-5 δίνει. Ένα μηδέν, γιατί χτυπάμε, δεν σκοτεινιάζουν τα πάντα. Πάω στον ορθοπαιδικό ναι. Και με λέει όσο χρονών είσαι τόσες μέρες θα μπορώ, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε λέει. Αυτό μόνο του θα πάει όπου θα πάει λέει, και από καμιά φορά θα πονάς μου λέει αν φοράς ένα παπούτσι. Ρωτάω και λοιπόν εγώ εσένα, ρωτάω για ποιο λόγο, πιστεύω ο μόνος λόγος που έχουμε πέμπτο μικρό δάχτυλο εκεί έξω, εξωφυλαρούχας δεξί εξτρέμ, είναι για να το χτυπάμε στο πόδι από τον καναπέ ή το τραπέζι. Είναι ο μόνος λόγος, δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο, τίποτε το μικρό. Τίποτε. Ναι, και τις παντόφλες γιατί τις έχουμε μέσα στο σπίτι, τις αφήνουμε μέσα στο χώρο, πάνε μέσα στο κρεβάτι. Ακριβώς. Αυτά. Φιλιά Παυλάρα! Άντε, φιλιά! Το μικρό δάχτυλο. 1-0-5 δίνει έτσι, να το χτυπήσεις. Εκεί συγκεκριμένα και όπως βιάζεσαι κιόλας, κρακ! Σκοτεινιάζουν τα πάντα, ρόζε ελεφαντάκια, συννεφάκια, τροποσκόπιο, ταυτά, σκοτεινιάζουν όλα, αστέρια, διάφορα, έτσι και μετά συνέρχεσαι και ο πόνος είναι ανίποτος. Και η πλάκα είναι πια. Το ξαναχτυπάς μετά από 2 μέρες που έχει αρχίσει να περνάει λίγο ο πόνος και γίνεται μπλε μαρέν το λουλακί του νησιού, έχει στραβώσει κιόλας, είναι και άσχημο και πολύ επίπονο. Αυτά για το μικρό δάχτυλο το αφιέρωμα. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κώστη. Καλώς το παιδί, good the boy. Έλα εγώ. Εσύ. Επειδή έχω και το ράδιο και λέω ακούγεται κανένας άλλος. Αγόρι μου. για πες. Τι ήθελα να σου πω, δεν ξέρω, όποτε πάω στο καζίνο πάντα κερδίζουμε. Όχι ρε φίλε, μπράβο, προχθές είναι η πρώτη φορά, πρώτη φορά που δεν μπόρεσα να είμαι αδερφέ, έχασα εκδήλωση μετά από 15 χρόνια. Ναι. Είσαι τυχερός δηλαδή. Δηλαδή λέω μακάρι να γίνεται και με τον Αντρόμητο λέω. Τότε το έχω στα ταράκι. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Γιαννάκι. Δεν ξέρω πότε θα ξαναέχουμε βέβαια. Ο κύριος Λουκάς είναι εκεί πάντα. Φροντίζουμε να είναι εκεί στην καλή τη θέση. Να, ναι, να χαίρεται ναι. Και το παιδί με αυτό που ζει.
Ναι, τους αγαπάμε, ναι, δεν χρειάζεται να λέμε κουβέντες ναι, τώρα. Ναι, 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 ναι. Ένα λίγο πήρα να πω την καλημέρα μου με την Νίκη, πάμε τρένο, έτσι. Δεν πιστεύω να γκελάρουμε. Ένα-ένα τα μάτς, δεν κάνουμε πολλαπλασιασμούς. Δεν κάνουμε. Δεν πιστεύω να γκελάρουμε, ενώ ότι είναι έτσι. Για... απλά ξέρεις τι άκουσα ρε Κωστή, αυτό με τον Όφη, δηλαδή τι υπάρχει. Μπορεί να επιστρεφτούν ή να επιστραφούν οι βαθμοί στο Γαύρο επειδή δεν έχασε. Θα είναι όχι απλά γελίο. Είναι... τι ψάχνουν να βρουν. Ψάχνουν να βρουν τώρα, τι να κάνουν. Από... δεν τους βγαίνουν φίλε, δεν τους βγαίνουν. Να πάρουν έναν από τον έναν τρεις. Πω, δεν... ας... έχω πάθει πλάκα ρε. Στοιχεία φίλε, ξεφτυλίζονται. Άστο, τι να, ξεμπροστιάζονται. Ξεφτύλα ρε, ξεφτύλα. Έτσι, έτσι, και θα χαίρονται πάλι όπως πέρσι και Χάρτινη. Αυτή τι θα είναι. Δεν ξέρω έτσι. Δηλαδή. Δεν το συζητάμε καθόλου. Σε χαιρετώ! Να είσαι γερός! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Τέσσερα μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε για το πάω κατρόμητος. Δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα, να μην υπάρχει ούτε άδειο σκαλοπάτι. Τα αυτοκίνητα στον περιφερειακό, εκεί στα γυράδικα, να κάνουν την κούρβα. Από πάνω, να βγαίνουν πάνω από τη γέφυρα. Επίσης στην έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα, να φτάνουν επίσης στη διχάλα της γέφυρας. Κάτω, Διογένους, Μικράς Ασίας, να μην υπάρχει τίποτα. Όπως στα ντέρμπι με το Γαύρο. Έτσι πρέπει να είναι την Κυριακή η Τούμπα. Οτιδήποτε άλλο δεν συγχωρείται, δεν δικαιολογείται. Επτά μάχες. Δεν γίνεται να είσαι απόν. Το πιστεύουμε, το ζούμε, το νιώθουμε, πάμε να το ευχαριστηθούμε. Ζήστε αυτή την πορεία, ζήστε όλο αυτό. Όλο αυτό είναι Ζουμουσού, όλο αυτό είναι πολύ ΠΑΟΚ, ζήστε το. Ρουφήξτε κάθε στιγμή, κάθε στιγμιότυπο, κάθε εικόνα από αυτό το ΠΑΟΚ. Που ένας μετά τον άλλον υποκλίνονται. Σκύβουν το κεφάλι, ταπεινωμένοι, γιατί σου λέει κέρδισαν τελικά αυτοί. Με το σταυρό στο χέρι, με την αγωνιστική τους παρουσία, με το πείσμα τους, με την τρέλα τους, με τη μούρλα τους, με την καθαρότητά τους, ναι, θα πάνε να το πάρουν. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος. Όχι ο δρόμος της κλοπής, όχι ο δρόμος της παράγκας, όχι ο δρόμος του χάρτινου, όχι ο κύβδηλος, όχι ο σάπιος, όχι ο βρωμιάρης δρόμος. Υπάρχει αυτός και τον δείχνει ο ΠΑΟΚ, ό,τι πιο καθαρό υπάρχει. Από τα πιο καθαρά πράγματα που έχουν απομείνει στην κοινωνία. Πάμε, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Να σε κάνω να ζηλέψεις. Ναι. Είμαστε στο τραπέζι του πρωινού από Λίθο Σπα Hotel, δύο παρές. Από διαγωνισμούς, ναι, δικές σου. Ναι. Είμαι ο Γιάννης από Εύοσμο. Αγόρι μου, αγόρι μου. Είστε με τον αδερφό μου τον Αλέξανδρο. Αυτά είναι. Ζευγαράκια. Αυτά είναι φίλε. Και ο Ξενοφών είναι από Διαβατά. Όχι από ρε Πολύχνη, φίλε. Από Πολύχνη. Εκλεκτά στελέχη 1-1. Αφάνγκατε. Η αφρόκρεμα. Η αφρόκρεμα. Είστε ανοιχτή ακρόαση. Σε χαιρόμαστε. Βασικά είμαι ανοιχτή καρδιά. Πρώτα είμαι ανοιχτή καρδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνδυάσαμε αλίμονο ένα ταξιδάκι ξεκούραση και ένα ψυχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι. Πού είπατε ότι είστε, πού είστε. Στο Λίθος. Στο Λίθος, έτσι. Πω. Είστε κάτω στην Τζαμαρία, στην καφετέρια, στο πρωινό. Ναι, στην καφετέρια. Α, αυτό είναι φίλε. Με πρωινό τώρα και να πάμε στα ψηλά. Αυτά είναι φίλε. Καταπληκτικό μέρος. Υπέροχο. Χαιρετίσματα είναι εκεί. Μόνο που έχει μπουζάκια εδώ του ΠΑΟΚ τα παιδιά που χωράνε. Αυτό τελείωσε. Ένα μπαλαέα εδώ πέρα. Ένα μπαλαέα φίλε και στο Λίθο. Τελείωσε. Λίθη στους άλλους, Λίθος εμάς. Να το χαίρεστε φίλε το θέμα. Και εσείς. Και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ Κωστή μου. Αλλή μόνο. Κληρωθήκατε και καλά κάνετε. Φιλιά πολλά. Να περάσετε φιλιά τέλεια. Πολλά. Τσουμπά τσουμπά. Έτσι. Τσουμπά τσουμπά. Αρά. Τσουμπά τσουμπά. Φιλιά παιδιά. Φιλιά. Φιλιά στο Λίθο εκεί. Εντάξει δεν υπάρχει το μέρος παιδιά. Είναι καταπληκτικό έτσι. Φιλιά στον Κώστα τον ιδιοκτήτη που δίνει τα δωμάτια έτσι και έρχεστε και απολαμβάνετε όλα αυτά. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Θέλω να πω κάτι. Μου έστειλε μήνυμα ο Σωτήρης και λέει: πάρα πολύ καιρό θέλουμε να ακούσουμε τη γιαγιά. Την έβαλες μόνο μία φορά την τελευταία γιαγιά και ήταν πολύ προφητική. Αν μπορείς, βάλτε κάποια στιγμή. Σε παρακαλούμε. Δεν είμαστε όλοι του ίντερνετ. Μπουρουμπουρουμπουρου λέει πολύ ωραία πράγματα. Θα την ξαναβάλουμε τη γιαγιά. Επειδή η τελευταία γιαγιά μιλούσε για το μέλλον, δεν πήγε πίσω. Θα την βάλουμε. Ήταν η επίσκεψη εδώ στο στούντιο. Μπορεί αύριο που είναι Παρασκευή, σουξουμούξου, θα δούμε.
Αύριο τι είναι, αύριο είναι Πέμπτη. Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά. Παρακαλώ. Όσοι έχετε καμένες λιχνίες, να περάσετε έξω από το στούντιο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καμένη λιχνία. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα λοιπόν. Έλα Κωστή μου. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Αγόρι μου. Αυτό είναι ζουμού σου, να μιλάμε 10 λεπτά για την πεθερά της Μπατζανάκινας. Μεγάλες στιγμές. Γεια σου Γεωπόδε. Πίσω και από τη Ρεάλ, αθεόφοβε μας έβαλες. Πίσω και από τη Ρεάλ. Τι να κάνω. Πίσω και από τη Ρεάλ, φίλε. Έτσι, μεγάλη μας τιμή. Τι να Όπως κάνω. Είπε και ο coach Ηλίας λοιπόν πολύ σωστά, η αντικανονικότητα δεν μπορεί να νικήσει την κανονικότητα. Πολύ Έκανε μεγάλα λάθη χθες και ο coach, αλλά τέλος πάντων πάμε για την επόμενη εβδομάδα. Ερώτηση. Και είμαστε... Ερώτηση. Αποκλείεις να κάνω την ανατροπή. Μπορώ. Όχι, δεν αποκλείω. Αυτό θέλω να πω. Μπορώ. Εκείνο το τρίποντο στο τέλος. Ίσως αποδειχθεί καθοριστικό, ρε παιδιά. Εντάξει, ίσως. Σε μια εβδομάδα θα είναι όλα διαφορετικά και επειδή θα πάμε πάλι σαν outsider, έχουμε κάποιες ελπίδες. Ναι, αλλά εγώ κρούω πάλι το καμπανάκι και επειδή πρέπει να μπούμε πάλι στην κανονικότητα, δεν αρκεί να σωθεί απλά η χρονιά, επειδή έχουμε πάλι τραυματισμό και πρέπει να γίνει αντικατάσταση παικτών. Είναι ο Τζαμάλ, είναι απώλεια, φίλε. Πολύ σημαντική. Υπάρχουν και οι αντικαταστάτες, φίλε, αλλά πρέπει να μπει το χέρι στην τσέπη. Οπότε εγώ κρούω τον κόδωνα και λέω Γιώργη Σαββίδη, προχώρα και παρακάτω. Περίμενα βέβαια να βγει. Υπάρχει έτοιμο την... αντικαταστάτης, λέγεται Terran Petway και τον περιμένουμε. Αλλά θέλουμε τη στήριξη, όχι μόνο να βγει η χρονιά. Έχει γίνει ήδη επαφή. Ευχαριστούμε τον coach Ηλία, γιατί μετά από αυτά που έκανε και είπε, κύλησαν όλα. Σωστό. Οπότε βγάζουμε το καπέλο. Όχι μόνο αυτός, όλος ο οργανισμός βεβαίως. Καθοριστικός. Έτσι, άργησε γιατί... λίγο ο Κωστάκη μου, όμως άργησε λίγο ο οργανισμός, έτσι. Εντάξει. Άργησε. Σημασία έχει ότι έγινε αυτό που έπρεπε. Λέω ότι επειδή η χρονιά δεν έχει τελειώσει, πρέπει να κάνουμε και την αντικατάσταση του παίκτη και όχι μόνο να σώσουμε τους νυν υπάρχοντες. Έχει Αυτά. Ήδη γίνει επαφή, ξέρω εγώ. Για Petway, όχι Petway, όχι ο τραγουδιστής. Ο Petway, ναι, αυτός ναι, που είχαμε. Petway, ναι. Δεν αρκεί μόνο η επαφή, Χεράς. Θέλει και το χρήμα να πέσει, εντάξει. Οπότε δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε. Γεια σου Γεωπόνε! Φιλιά! Πάω καλά live, έτσι. Καλημέρα στον Γεια σου Πετράν. Καλημέρα με το στήριο. Γεια σου Νίκο Πετρόπουλε. Καλημέρα κληρώσει ξενοδοχείο. Γεια σου Χριστίνα Χατζηγιάννη. Καλημέρα Κωστή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την ωραία καθημερινή παρέα. Όσοι στείλατε μήνυμα, έχετε εισιτήριο. Μου κάνει σήμα η Μαρελής. Όσοι στείλατε μήνυμα και γράφει εισιτήριο δίπλα, είναι παραπάνω βέβαια από 4, αλλά να μην κακοκαρδίσουμε κανέναν. Μπορούμε. Ωραία. Όσοι στείλετε λοιπόν μήνυμα και γράψετε εισιτήριο δίπλα, έχετε εισιτήριο για πάω κατρόμητος. Δύο κουβέντες θέλω να πω πριν πάμε σε τέλος εκπομπής. Καταλαβαίνετε ότι όλος ο οργανισμός βρίσκεται σε μια εγρήγορση. Όλη η οικογένεια. Όχι μόνο εμείς που κάνουμε εκπομπές πίσω από τα μικρόφωνα, ο καθένας στη δουλειά του το πρωί που πηγαίνει, ο καθένας στο σπίτι του, στην οικογένειά του μέσα. Όλο αυτό ζήστε το. Το λέω συνέχεια. Επειδή το μυαλό μας είναι στον τελικό στόχο, επειδή το μυαλό μας είναι στην 5η Μαΐου ή ίσως και νωρίτερα, μη χάνετε τη διαδρομή. Μια τέτοια στιγμή είναι την Κυριακή με τον Ατρόμητο. Δεν είναι μόνο τα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ή με τον Παναθηναϊκό ή με την ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτοί οι αγώνες που λέμε «Αμάν, κατεβαίνω τώρα να παίξω στην Αθήνα». Όχι. Τέτοιου είδους μάτς δίνουν τίτλους, μάτς όπως με τον Ατρόμητο, ο οποίος ο Ατρόμητος δεν έχει να χάσει τίποτα απολύτως. Έρχεται χωρίς κανένα άγχος, έχει καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες και πρέπει εγώ να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος. Αυτό λέμε από πέρσι τον Ιανουάριο. Το νου σας ρεμάλα. Ακριβώς. Το νου σας καλά. Ακριβώς. Εγώ σήμερα Τετάρτη έρχονται πολλά μηνύματα. Μπατζανάκη, αλλά την έχει. Μπατζανάκη, να την έχει ο Χρήστος. Γεια σου, Βασιλική μου. Να σε καλά, τα φιλιά μας. Πέμπτη λέει. Τέλος, το έχουμε χάσει, έτσι. Κωστή, στείλαμε. Βεβαίως. Όσοι στείλατε μήνυμα, μην έρθουν τώρα 50 μαζί, έτσι. Ναι. Τι. Αντίπα, πάλι ξανά έχει το ίδιο, είναι μήπως. Είχε Πάολα με Στανίση Κατερινάρα σε άριστη κατάσταση, φίλε Στανίση. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Δεν ξεχνάω ποτέ που την είχε καλεσμένη στο Fame Story και λέει, εσείς οι λέει παλαιότερες, λέει, ενώ οι πιο νέες, λέει, ας πούμε, όπως η Γαρμπή. Δεν κατάλαβα. Λέει, και η Κετούλα μια ηλικία είμαστε. Κατερινάρα, δεν υπάρχει Στανίση, φίλε. Δεν υπάρχει. Τώρα, μισό δευτερόλεπτο.
Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν στο zoomusu.gr. Είναι το σαϊτάκι μας. Εκεί θα μπείτε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κανάρη. Καλημέρα στον Γιάννη τον Βραχνίδη. Ρε, αυτός είναι ο Άγιαξ που μερικοί τον ήθελαν αντίπαλο το καλοκαίρι αντί της Βασιλείας. Σωστά. Γεια σου, Δέσποινα Κυριακίδου. Καλημέρα, Κωστή και Ζουμουσάκια. Όμορφη μέρα με χαμόγελο. Χθες χάσαμε στο μπάσκετ, αλλά τίποτα δεν χάθηκε ακόμα. Ζουμουσού Παοκάρα. Γεια σου, Χρήστο Κολοβέ, ο φίλος μας στην Αυστραλία. Καλημέρα στην Ασπρόμαυρη Παρέα, λέει ο Μάριος ο Ασπρόμαυρος. Καλή Τετάρτη σε όλους. Κρίμα χθες για τον μπάσκετο Πάοκ. Η ομάδα ήταν αχωμένη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει το ρυθμό της. Έτσι ήταν αρκετά άστοχη. Με πολλά λάθη και κάποιοι παίκτες δεν φάνηκαν καθόλου. Έχουμε ακόμα μια ευκαιρία. Παλέψτε το ζούμου σου και δεν μασάμε. Φιλιά στον Κώστα τον Τζίχλη, καλημέρα. Όμορφη μέρα, δεν μας πέφτει ποτέ η διάθεση. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε. Κώστα Τζίχλης, να ένα όνομα που μπορεί να πει δεν μασάμε τίποτα. Με αυτό το επίθετο. Τζίχλης ή Τζίχλης. Δεν μασάει ο άνθρωπος. Αυτά είναι. Καλημέρα στο Σίμω το Σιδηρόπουλο. Γεια σου φιλαράκι μου, γεια σου Λίνα και Χαγιά. Γεια σου Μαυρόπουλε Θεόφιλε. Γεια σου Λίζα. Have a great Wednesday. Από τις Φιλιππίνες, οι φίλοι μας που ακούει κάθε μέρα. Ζουμουσού χαιρετισμούς από τη Μελβούρνη. Ο Τριαντάφυλλος ο Κουτσουρίδης από τη Ρουμανία. Ο Πόνος της Αθήνας από τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Ωρε φίλε φωτογραφία. Ωρε φίλε βιντεάκι. Γεια σου Πέτρο Κακούρη. Πρόταση. Όταν ο ΠΑΟΚ πάρει με το καλό το πρωτάθλημα, η απονομή να γίνει στην Τούμπα σε έναν ιστορικό αγώνα απέναντι στην άλλη μεγάλη ασπρόμαυρη και αίτητη πρωταθλήτρια, τη Γιουβέντους, σε μια ανεπανάληπτη φιέστα. Ιστερόγραφο Ιβάν, κάντο πράξη. Παιδιά, όταν το πάρουμε μετά, δείστε, θα τα βρούμε μετά. Μετά θα τα βρούμε. Αυτά. Από πολλούς ακούω και μπορεί να γίνει πραγματικότητα, απλά δεν θέλω να το πω, ότι η φιέστα μπορεί να γίνει με το Λεβαδιακό την πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Μπορεί μαθηματικά η ομάδα να το έχει εξασφαλίσει και να γίνει πιάστα με το Λεβαδιακό. Λέω εγώ. Θα γίνουν πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Θα τα χαρούμε, θα τα ζήσουμε με το μεδούλι μας όλα. Εμείς και τα παιδιά μας και οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας. Μια χαρά. Γεια σου Γιώργο Πανανέ. Καλημέρα Ζουμουσάκια. Καλημέρα Κωστή. Όμορφη Τετάρτη να έχετε όλοι. Σας εύχομαι. Ω, φέρτε το γιατρό. Παοκάρα ρε. Θέλω να φύγω με το δικέφαλο μεγάλο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μαέστρο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω φάει ένα κόλλημα τελευταία. Γεια σου Γιώργο Παπαφωτίου. Καλημέρα. Τον Κύπριο λέει τον είδες, τι είναι αυτός ρε ο Κύπριος το... Ο Κυπρίος στο Masterchef. Από όλα βλέπουμε. Καλημέρα Νίκ Καμπουτζίδα, καλημέρα καλησπέρα Ζουμουσάκια, πανταχού Ζουμουσού. Αυτά είναι ο Ηλίας Σταφυλίδης, Ζουμουσού λέμε και όταν μάει ο ΠΑΟΚ δεν κουνιέται κανένας. Καλημέρα από Ασπρόμαυρη Σουηδία στο Χέλσιμπορκ. Αυτά πρέπει να φύγω, πρέπει να φύγω μαέστρο. Αυτά, καλά το ζευγάρι που πήγε και παντρεύτηκε στην Τούμπα δεν υπάρχει, αυτά είναι τα ωραία. Ξέρω και έναν άλλον που κάθεται πίσω από μια κονσόλα τώρα και πήγε εκεί, αδερφέ μου, δεν είναι τόσο ωραίο αυτό. Πόσο το χαίρομαι αυτό. Και βέβαια το μήνυμα που έστειλε χθες το βράδυ ο Λούκα Καγκρέτα, που είναι ο Πασχαλάκης με το Βιερίνια στο παλατάκι, και λέει ο Αντρέ. Βγήκε ρε φίλε να κουτσάρει ο Παπαθεοδόρου χωρίς κουφί, ο άπειρος. Πού πας χωρίς κουφί, πού πας χωρίς κουφάκι. Αυτά! Α! Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η λίστα με τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Μέσα σε αυτή βρίσκεται πλέον και ο Ιβάν Σαββίδης στη θέση 1511 με περιουσία 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι η νέα προσθήκη από το Forbes, καθώς δεν ήταν στον κατάλογο το 18. Ξαναλέω, 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Είναι αυτός που λέγαν κάποιοι ότι δεν έχει να βάλει δεύτερο σακάκι. Σας γλεντάει όλους. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, μην ξεχνάτε! Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Γαρμάνγιο, οι καταπληκτικές γεύσεις υπέροχες, 705-750, μπαρίς, όχι, φεύγω. Χαλβάς Λουκάς, lukas.gr, υπέροχη γεύση από την πόλη, φερμένη η συνταγή από τους παππούδες, καταπληκτικός χαλβάς, μπείτε στο lukas.gr να δείτε τα επιλεγμένα σημεία, δεν είναι όπου όπου, στο σούπερ μάρκετ δεν θα βρείτε, σε επιλεγμένα delicatessen, σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στην πόλη, και βέβαια, Domino Sports Cafe, Μπότσαρη 132, 950-950, εκεί θα δείτε τις ματσάρες, 9 οθόνες, προτζέκτορας, VR προσομοιωτή στο πατάρι, τραπέζια για PlayStation, για μπιρίμπα, για σούξου μούξου, με υπέροχα πιάτα, καταπληκτικές τιμές, όλα εδώ. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, έρχεται η Τρόικα. Έχεις. Βέβαια. Βάλα αγόρι μου να φύγω έτσι. Αυτό είναι φίλε. Αυτό είναι φίλε. Λυντίνεις τους επόμενους. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη.